Καλημέρα, καλημέρα ξαδέλφια. Είστε συντονισμένοι στο Λίμπερο της Καρδιάς, στο 107,4. Χρήστος Κιώσης, Παραγιώτης Παπαδόπουλος, Μάριος Ασλαμάς, Χρήστος Σαλτίδης. Θα σας συντροφεύω για το επόμενο 2ωρο μέχρι και τις 12. Είναι η Τρόικα, η εκπομπή που θα συνεχίσει μέχρι και τις 12 η ώρα να δίνει δύο εισιτήρια για τον αγώνα Άρη εναντίον ΑΕΚ, ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο. 7 είναι στο Χαριλάου Κιώση. 7 η ώρα είναι ο Άρης με ΑΕΚ. Ναι, 7 η ώρα. FM Γενό, ξέρετε τον τρόπο. FM Γενό, ονοματεπώνυμο Άρης, αποστολή στο 54526. Χθες δίναμε 5 εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ εναντίον Πανιωνίου. Σήμερα δεν μπορούμε να δώσουμε γιατί υπάρχει κάποιο διαδικαστικό. Γι' αυτό δίναμε και τόσα πολλά εισιτήρια. Βέβαια, η συμμετοχή του κόσμου ήταν και η ανάλογη που θα μπορούσε να, για τη σημασία του αγώνα. Anyway, θα πάμε μαζί για το επόμενο 2ωρο. Φυσικά, ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας είναι το μήνυμά σας, αποστολή στο 54526. Μαζί μας για την πρώτη ώρα της εκπομπής έχουμε την Dialog. Ψάχνεις δουλειά στη Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Βέρεια. Μιλάς και διαβάζεις άπτεστα γερμανικά. Αν μιλάς και γράφεις γερμανικά, είσαι επικοινωνιακός, αξιόπιστος και συνεργάσιμος. Προσφέρει Dialog τουλάχιστον 1.100 ευρώ εισόδημα, επιπλέον προνόμια, πληρωμένες διακοπές, ρεπό σε αργίες, μοντέρνο χώρο εργασίας. Ευχαριστώ Χρήστο και ευχάριστο κλίμα. Τρεις εβδομάδες εκπαίδευση, όλα αυτά που στην dialog.gr. Καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι στο Όπελ θα είχαν ήδη απολυθεί. Μάριος Σλαμάς και Χρήστος Σαλτίδης. Anyway, ευχαριστούμε την Dialog που είναι για την πρώτη ώρα μαζί, μας συντροφεύει και σας δίνει τη δυνατότητα αυτή για κάποια εργασία. Μαζί μας έχουμε και τις ασφάλειες Μαργαριτόπουλου. Επειδή το αυτοκίνητό σας είναι πολύτιμο, στις ασφάλειες Μαργαριτόπουλος είμαστε σε θέση να καλύψουμε κάθε απέτηση προσαρμοσμένη με πακέτα προσαρμοσμένα στις προσωπικές σας ανάγκες. Στο γραφείο του Μαργαριτόπουλου θα βρείτε τις χαμηλότερες τιμές στην ασφάλιση αυτοκινήτων για κάθε κατηγορία από 59 ευρώ το εξάμηνο. Ναι, πολύ καλά άκουσες. Από 59 ευρώ το εξάμηνο για όλη την Ελλάδα. Πού μπορούμε να βρούμε αυτό το τυπάρα, το Μαργαριτόπουλο? Στο margaritopoulos.com. Και αν δεν έχει σύνδεση, μπορεί να πάρει, να σηκώσει το ακουστικό, να καλέσει το 2310-911-701 και θα σε απαντήσει ο Μαργαριτόπουλος. Όμορφο τριτιάτικο κομμάτι, Μάριε Σλαμά. Μετά την βαβούρα τη χθεσινή, τι ωραία, τι ωραία. Πέρασε και αυτό, πάει το πάω Κάρι. Όμορφα και καλά. FM και όνομα, τεπώνυμο αποστολή στο 54526. Πήρα την ευθύνη πάνω μου, δίνουμε δύο εισιτήρια για τον Άρη ΣΑΕΚ. Δίνουμε. Γιατί χθες έκανε μαμουνιά ο Άρης. Δεν είναι η Μαριλίζα εδώ. Λογικά δίνουμε. Γιατί χθες ο Τσαλτίδης είπε ότι πάμε το απόγευμα και στείλανε κάτι. Ναι, λογικά πράγμα. Δίνουμε. Λογικά εντάξει, δίνουμε. Okay. Καλημέρα. Yeah. Ακούτε Republic. Κατά πόσο είμαστε, 100. Αχ, αδέρφια, καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά, περιμένετε λιγάκι εδώ να τα κάνουμε. Γιατί αυτό θα θεωρώ λίγο καντεμιά αυτά. Τα θεωρώ λίγο καντεμιά και αυτό εδώ. Αυτό ειδικά το θεωρώ καντεμιά. Είδες τι ωραία. Αυτό εδώ. Yeah. Αδέρφια, sorry, θα ήμουν εδώ πέρα περίπου 20 λεπτά νωρίτερα, χωρίς υπερβολή, αλλά. Τι αγκάλι. Λόγος ανωτέρας βίας. Δεσέ. Μπορεί πολύ να καταλάβατε. Ήταν αυτό και ξέρω καλά. Παίρνει πρωτοβουλίες τεράστιες και όσες τελευταία, να ξέρεις. Τεράστιες. Και όσοι ετοίμασε και τίποτα σπαθιά, γιατί μας ακούνε άπειρα παιδιά, μας ακούνε άπειρα παιδιά που ήταν στον Παυλίδη προχθές και δεν κάναμε καμιά αναφορά, έψε. Βάλε κάτι πιο πιασάρικο για τουλάχιστον για εδώ πέρα. Ωραίο, πανέμορφο κομμάτι, αλλά δεν μου λες, και έχουμε και πολλά θέματα μαζεμένα. Κωνσταντίνος Β' πότε είναι? Το Σάββατο, στο Φίξ, αν δεν κάνω λάθος. Θα δίνουμε. Θα δίνουμε, ναι, θα δίνουμε, θα δίνουμε, θα δίνουμε, θα δίνουμε. Να τα μαζέψουμε εδώ πέρα. Τελείωσε χθες η αγωνιστική. 5-1 Ολυμπιακός στον Όφη. Πανετολικός Παζιάννα 1-0. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Α, τα παρουσιάσουμε ωραία όμως. Η αυλαία έπεσε και τα λοιπά. Πάμε, έχουμε. Να γεμίσουμε λίγο χρόνο. Η αυλαία ήταν σηκωμένη μέχρι ψέ και τα λοιπά. Τα ξέρει τώρα πώς θα κάνουμε αυτά εδώ και χρόνια. Πάμε λιγάκι. Αφιερωμένο το κομμάτι Χρήστο πάντα την αρχή. Το Σάββατο στο. Κλείστο, Χρήστο, για να πάει την αρχή. Μην μιλάμε πάνω στο κομμάτι, γιατί είναι τεράστιο κομμάτι. Ένα τεράστιο μπράβο στον Παύλο Παυλίδη που έπαιξε 2,5 ώρες. 2,5 ώρες με ένα απίστευτο σετ απλωμένο από την αρχή, από την πρώτη μέρα ξύλινα σπαθιά μέχρι και προψέ το βράδυ τα δικά του, τη δική του βραδιά. Να επιτέλους να φύγει. Μπράβο ρε φίλε. Χαρά, αλλά να είσαι καλά ρε παλικάρι μου. Στον το σχολείο του φίλου το όνομα. Να είσαι καλά. Μας και παρνιάσει μασικά. Λοιπόν, φανταστική βραδιά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα παιδιά, παλιούς γνωστούς αλλά και νέους που μου μίλησαν στο live. Και οι περισσότεροι μας ακούνε κάθε πρωί. Παιδιά, να είστε καλά. Θα αφιερώσω το κομμάτι σε αυτούς, αυτήν, αυτόν, δεν ξέρω ποιοι ήτανε, που άπλωσαν ένα πανέμορφο πανό, μεγάλο μαύρο, με άσπρα γράμματα. Ζακ. Πανό, μεγάλο, τεράστιο πανό, κρεμασμένο. Ατλαντής, στο βυθό, φωτισμένα άρματα.
Ίσως αύριο μπούμε με αυτό. Ίσως αύριο. Τώρα λίγο για έχει περάσει και η ώρα, θέλω να πούμε λίγο με ρυθμό για να βάλουμε τα θεματάκια μας. Παιδιά, με αγάπη αφιερωμένο το τεράστιο αυτό κομμάτι που φυσικά έπαιξε ο Παύλος το βράδυ του Σαββάτου. Λοιπόν, Χρήστο, και όσοι έχουμε μαζί μας και σήμερα. Να τον παρουσίασα. Ο Παπ καλά το είπε αυτό για την ηρεμία χθες. Σωστά, έτσι. Απλά μα τόσο απλά. Σήμερα λίγο γαλή ηρεμία. Σήμερα είναι πάντα λέμε ότι η Τρίτη είναι η ημέρα, εδώ και χρόνια το λέμε, της ψύχρεμης κρίσης. Έτσι. Μπράβο. Και είναι η ημέρα που ασχολούμαστε με τον απόϊχο, όπως λένε οι Άγγλοι, το from sound, έτσι, απόϊχος, from sound, των όσων γίνανε το πουσουκού, αλλά και την δε. Όχι μόνο το πουσουκού, και την δε. Δική μου παράληψη, τι παράληψη, ψε, δεν είναι ρημαδιό, δεν, εντάξει, ούτε καλημέρα δεν είπαμε, ψε. Δεν ευχηθήκαμε χρόνια πολλά στον Κώστα τον Ταράση. Ταράσης. Χθες ήταν Ταρασίου Κωνσταντινουπόλεως. Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα στον Κώστα Ταράση, τον πρώην δεξιό πιστοφύλακα του Πανσεραϊκού, του Παναθηναϊκού. Μετά που πήγε ο Ταράση στον Όφη. Δεν θυμάμαι, είχε βγει σύνθημα γι' αυτό. Πήγε και στον Όφη. Για πες το. Εντάξει, αυτό ωραίο. Μπράβο. Πολύ φανταστικό σύνθημα για τον Κώστα Ταράση. Δεν θα ήταν και όμορφο. Το ακούσατε πολύ στον αέρα, φίλε. Που είχε σχέση. Κάτσε, με... από παοξίδε. Από παοξίδε και επικυράστα και, επικυράστα και με τέτοια. Ναι. Τι θα είναι, εντάξει. Τι θα είναι, ρε φίλε. Γι' αυτό δεν μπορεί να φύγει. Βέβαια, από αυτά που λέτε στον αέρα, μια χαρά ακούγεται αυτό, αλλά δεν πειράζει. Έχει βγει, εντάξει. Δεν είναι. Εγώ κρατάω την ποιότητα στην εκπομπή. Κατάλαβε τι γίνεται. Έτσι, όσο όντως μπορώ, όσο μπορώ και όσο αντέχω. Οφείλω να το αναγνωρίσω. Λοιπόν, ο Χαράλαμπος. Να σου πω, χθες φίλε πήγαινα στο διαλύσει. Ναι. Λίγο εγώ έτσι, λίγο να τσιγκλούσα και τον Τσαλτίδη. Θα συνέχισε να μιλάει 20 λεπτά για Ηρακλή. Θα στο διέλει όλο χθες, να ξέρεις. Ή αν μιλούσες για τον Ηρακλή, αν μιλούσες για τον Ηρακλή χθες, θα περνούσε το πάω κανείς έτσι, να ξέρεις. Λέω μπράβο, θεός. Δηλαδή, θεός, να μιλήσω για γενιακός Ηρακλής. Μίλησαν για το ΠΑΟ Κάρις σε πολιτικό ραδιόφωνο 40 λεπτά. Να μιλήσω εγώ εδώ για Αιγινιακός Ηρακλής. Για τον Ηρακλή τέλος. Ο Ηρακλής του χρόνου ανεβαίνει, θα είναι ισχυρός. Το κατάλαβε ακόμη και ο Δημήτρης ο Τσορμπατζόγλου. Τον οποίο τον καλημερίζω. Α, τι κάνει αυτός. Το κατάλαβε και ο. Τώρα εδώ μαθαίνω. Κάτι τον υποτιμώ τον Δημήτρη. Έτσι. Μπράβο, ρε Δημήτρη. Απλά το κατάλαβε. Όποιος δεν έχει καταλάβει τι γίνεται φέτος στον Ηρακλή, δεν έχει πάρει χαμπάρι. Αυτά. Πολύ απλά. Του χρόνου παίξτε από τώρα, αν βρείτε πουθενά στοίχημα, τον Ηρακλή πρωταθλητή στην Football League. Τέλος. Αυτό είναι. Του χρόνου ο Ηρακλής θα είναι οικονομικά ισχυρός, αγωνιστικά ισχυρός και πολύ απλά θα ανέβει πραγματός, θα πάρει και το πρωτάθλημα. Αυτά. Φέτος τα πράγματα έτσι είναι. Τέλος. Δεν. Και καλά κάνει κιόλας σας. Δεν. Τι να ανεβεί, να ανεβεί για να ξαναπέσει. Εγώ έχω να βγει από φέτος, αλλά τι να κάνω. Όχι, δεν γίνεται. Θα ήθελα πάρα πολύ του χρόνου να υπάρχει εδώ πέρα το Ηρακλής Άρης. Να σε απολαμβάνω τρεις μέρες πριν το μάτς και τρεις μέρες μετά. Έξι μέρες, μια χαρά. Να ο μήνας. Να παίρνεις και άδεια. 2.000 παίρνω το μήνα, έξι μέρες, διαίρεσέ το, μια χαρά είσαι. Ωχ, τι ωραία, τι ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον 164 Μάριε. Έτσι. Πολλές φορές τον έχει υποπάρει ο Τσαλτίδης, όπως και εγώ έχω πάρει κάποιους εργαζόμενους, οι οποίοι συμμετέχουν καθημερινά, έτσι, καθημερινά, εδώ πέρα. Θα το διαβάσω το μήνυμά του. Ο Χαράλαμπος μας ξεπαρθενιάζει σε μεσικά. Δίνουμε δύο εισιτήρια για το Άρης ΑΕΚ Ματσάρα το Σάββατο. Αυτό τελικά τι ώρα είναι? 7. Είναι 7 ή πως είναι νωρίς, ρε Χρήστο? Γιατί θα σε ένα πρόγραμμα σήμερα. Νωρίς ποιο είναι? Τη μεθεπόμενη το πάω κατρόμητος. Άστο, μην μπερδευόμαστε. Στο λέω, το ξέρεις. Αυτό είναι 4 μήπως? Όχι, πολύ. Γιατί θα σήμερα το πρόγραμμα τώρα στην ΕΡΤ πολύ νωρίς. Το είσαι πολύ κάτω. Γι' αυτό λέω. Ωραία, τέλος πάντων. Για το Άρη ΑΕΚ, δύο εισιτήρια. Αυτός που να πάει ξέρει. Γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης, απόγευμα Σαββάτου. FM κενό, όνομα επώνυμο. Δίπλα γράφεις Άρης και το αποστέλεις στο 54526. Έτσι. Άρης οπωσδήποτε, τίποτα άλλο. Άρης, αποστολή στο 54526. Λοιπόν, εντάχει το μήνυμα του 164. Μήπως και απαντήσει η Αθηνά να κερδίσουμε χρόνο. Και μετά βάζουμε τα 2-3 βασικά θεματάκια, βασικούς άξονες της σημερινής εκπομπής. Αν έχει την παλικαριά, ο Αριανός ο 716 που μου είπε ότι θα φας μεγάλη πατάτα από για τον πρώτο γυναικείο ρόλο στα Όσκαρ, θα το δώσουν στην Glenn Close επειδή της το χρωστάνε, ας βγει να ζητήσει μια συγγνώμη. Αν θέλει, ας βγει να ζητήσει μια συγγνώμη, δικαίωση ασλαμά, 2-3. Για αυτόν που πήρε ψε τη Μαριλή. Ναι, αλλά ένα 40 έδωσε δρόμο αρεμάρι και δεν βγήκε. Δηλαδή φοβερό ήταν αυτό. Το πράσινο βιβλίο. Α, σκηνοθεσία. Καλύτερη ταινία, δεν είπε. Είπα σκηνοθεσία, τα έχω εδώ πέρα γραμμένα. Σκηνοθεσία είπα. Κουαρών. Συγγνώμη. Σκηνοθεσία είπα. Α, Κουαρών είπε. 2-3. Ναι. Τα έχω εδώ πέρα. Για αυτόν που πήρε χθε τηλέφωνο. Καλύτερη ταινία που είπε, ποια είπε.
Ταινία καλύτερη δεν έδωσα. Α, δεν έδωσα. Α, εντάξει, σαν νομίζα, γνώμη βαγγελικά. Νομίζα πες Ρώμα. Ένα, δύο, τρία που ναι. είπα, έπιασα δύο στα τρία. Ναι, μπράβο Μάρι. Εντάξει, φάγαμε την πατάτα με το... στο Λάνθιμο. Ναι. Στα πόσα θα πάρει. Ναι. Μεγάλη. Δεν το περίμενε κανείς. Μόνο ένα στα δέκα. Ένα μόνο. Κανείς. Ούτε πιο αντιλάνθιμος. Γι' αυτό μου πήρε ψέστη Μαριλής. Αυτό που είπες για ένα στα δέκα έδινε απόδοση από πέντε και πάνω ή από πέντε και κάτω. Ναι. Βραβεία. Ναι. Εσύ τι θα έπαιζες. Εγώ είπα τέσσερα και πάνω. Τέσσερα και πάνω. Τέσσερα μίνιμουμ είπα εγώ. Ναι, ναι, υπήρχε μίνιμουμ τέσσερα. Α, μάλιστα. Υπήρχε μίνιμουμ τέσσερα. Ωραία. Για μένα σε δύο κατηγορίες έχει σφαχτεί. Βάτε. Σε δύο κατηγορίες είναι σφαγή. Μποροβίλη. Και κυρίως είναι του Γιώργου του Μαυροψαρίδη. Του μοντέρτου. Που το παιδί κάνει μαγικά. Του Λάνθιμου είναι. Πάνε στο Λάνθιμο τα βράδια. Στην ταινία του. Λε, υπάρχει συμμετοχή. Στο μοντάζ. Αν πάρει βραβείο εσύ καλύτερη εκπομπή παγκοσμίω. Πιστώνεται και στην εκπομπή. Συνεισφέρω κι εγώ. Πιστώνεται στην εκπομπή. Κάπου. Όχι, ναι. Πιστώνεται στην εκπομπή. Μπράβο, Μάριο, έτσι είναι. Εννοείται. Και ο Ιγκολίτης. Στα Όσκαρ λένε μετά. Η ταινία του Λάνθιμου πήρε, α πούμε, πέντε Όσκαρ. Ναι, ναι. Εννοείται. Προσωπικά πάει στον Μοντέρ. Παράδειγμα. Πάει, εννοείται αυτό. Εννοείται. Μεγάλη σφαγή είχαμε εκεί πέρα. Εντάξει. Λοιπόν. Δε φταίω, φίλε. Εγώ σου προτείνω. Το οδήγησε ένα 50 ευράκι και το έβαλες. Και καταστράφηκες, δεν μπορεί να περάσει τη βδομάδα. Τι να κάνουμε, εδώ άλλοι και άλλοι δίνουν κάθε βδομάδα. Δεν φίλε, πλάκα μου κάνεις. Και πιάνουμε 0 στα 10. Σε εφημερίδα της πόλης είχε προψέω άλλος 0 στα 9. Όσλα, μα σε πείραξε. 0 στα 9 σε ποδόσφαιρο. Άσλα, μπέτ. Ή 1 στα 9. Ή 0 ή 1 στα 9. Σε ποδόσφαιρο. Εγώ τι να σου κάνω. Αυτό δεν τι. Και σφαγή. Μη σειρότερα, τι να κάνω. Και στην κατηγορία, γενικά σε αυτό το στοιχηματάκι έπεσε σφαγή. Yeah. Είναι σφαγή. Ποιος περίμενε να πάρει μόνο ένα. Σου είπε κανείς ευχαριστώ για τότε για την Eurovision. Με τους Λόρντι. Α, με τους Λόρντι. Oh. Το είχε μυρίσει. Εντάξει, είχε μυρίσει. Είχα ψηφίσει κιόλας δύο φορές, τρεις. Yeah. Είναι η μόνη φορά. Πώς ψηφίσεις. Και άλλη μία αν ψήφισα. Από το κινητό ψήφισα. Τρεις φορές, δύο, τρεις. Τι ήταν κάτι, τον αγκωδικό έστελνε από κινητό. Yeah. Έχει και από σταθερό αν θες. Και από σταθερό παίρνει. Γράφει το συγκρότημα, γράφει το τέτοιο, ποιο τραγούδι. Εδώ το κομμάτι, το κωδικό. Είναι ξέρω, το 013, ξέρω ποιο. Αυτά, έτσι. Λοιπόν, επειδή έχουμε πίεση για διάλειμμα, πάρα πολύ γρήγορα. Να συμφωνήσουμε με τον Ρασβάν να τον κλείσουμε πριν φύγει στην Ευρώπη. Είμαι υποχρεωμένος να το μεταφέρω, νομίζω, από καλό φίλο, κοντογείτονα, όχι ακριβώς γείτονα. Κοντογείτονα και ακροατή, πιστό ακροατή της Τρόικας. Εδώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Γιάννη. Γιάννη, τι μορφή σας είναι, φίλε, με τα γυαλιά που μου μίλησε προχθές την Κυριακή πριν τον αγώνα του ΠΑΟΚ. Που λες την Τρόικα, γιατί δεν την κλείνετε. Τι μορφή σας είναι, φίλε. Τι μορφή είσαι εσύ. Δεν σε ρώτησα τι ομάδα υποστηρίζει. Νομίζω ο Παναθηναϊκός. Με ενδιαφέρει αυτό να μου το πεις. Λιποθύμησα. Πού στο έχει, στο Σουμπουντέ. Ναι, τι μορφή είσαι εσύ, ρε, φίλε. Τι ακροατές έχουμε. ΠΑΟΚ είναι αυτός. Πόσο περήφανος είμαι. Νομίζω ότι είναι Παναθηναϊκός. Νομίζω. Πάντως είναι φίλος του ποδοσφαίρου. Αν τον Ολυμπιακός αποκλείται να του πει. Και του πνεύματος. Για χαρά, γιατί δεν υπάρχει, ο άνθρωπος. Λοιπόν, συμφωνείς εσύ που ακούς ο πατέ του ΠΑΟΚ με τον κοντογείτονά μου να τον κλείσει ο ΠΑΟΚ τον Ρασβάν Λουτσέσκου για να χτίσει τον νέο ΠΑΟΚ, την συνέχεια αυτού του ΠΑΟΚ, πριν ο Ρασβάν Λουτσέσκου φύγει στο καμπιονάτο. Στην Ευρώπη. Και επίσης. ΑΕΚ Ατρόμητος, απόψε στις 7.30. Yeah. Τι θέλεις εσύ που είσαι ο παδός του ΠΑΟΚ, ο Πέικοκ φαν, τι θέλει. Φολάκ. Λοιπόν, έτσι αγχωμένα δεν μπορώ. Yeah. Έχουμε και άλλα θέματα. Πολλά, πάρα πολλά. Ειδικά το βασικό είναι με τον Αριθαμπαλέγκα Κέπα, yeah. έτσι, τον 23χρονο περήφανο Βάσκο γκολκίπερ της Τσέλσι. Δεν θέλω έτσι ξέρα. Έτσι, μπράβο. Εσείς σχολιάστε όσοι είδατε τι έγινε. Υπάρχουν. Θα το συνδέσω με εδώ είναι πολλά. Δεν μπορώ έτσι εχωμένα. Φταίω εγώ. Άργησα να έρθω. Πάμε σε break και επιστρέφουμε. Τι δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι. Εγώ κατάλαβα έτσι όπως το είπες. Γιατί δεν κλείνετε την Τρόικα. Να κλείσει να φύγουμε. Εντελώς. Όχι ρε. Αλλιώς το είδες. Εντάξει. Γραμματικά. Γραμματικά. Εντάξει, έτσι, μπράβο. Καλημέρα φίλε Γιάννη. Καλημέρα. Είπα στα παιδιά εδώ πέρα την ιστορία με τον. Ναι, λέει. Σας ακούω σχεδόν κάθε πρωί. Είναι τεράστιο έγκλημα. Το διαπράττεται λέει κάθε πρωί. Δεν κλείνετε την Τρόικα. Λέω, αν εννοείς, στην γενική βέβαια είναι κλειτό. Yeah. Είναι η Τρόικα της Τρόικας. Έτσι. Καμιά φορά τα κάνουμε και για άλλο λόγο. Για ύφος, για άποψη, αγαπημένε Γιάννη. Να σε καλά, καλημέρα. Σε ευχαριστούμε για την στήριξη από καρδιάς. Από καρδιάς και από τους τρεις. Να μπει η φωνή και μιλάμε. Θέλω να μπει να τραγουδήσει ο Παδόπουλας.
Εντάξει, καλό για να είσαι δύσκολη θέση. Να σου πω το ξεκίνημα. Αν συγχωρέσει. Τον εαυτό σου. Μπράβο. Μετά. Ναι. Πρέπει να το γράψω λίγο. Αν καταφέρει να αγαπήσει. Δεν μπορώ, Αν το έχω το κομμάτι, δεν μπορώ. Όλα στον Bounty. Άρα φίλα, νοικιάζονται με αυτό. Βέβαια. Τεράστιο. Να καλημερίσουμε τον Πάνο τον Τόλιο και να πω κάτι. Ο πιτσερικάς αυτός με τώρα Παυλίδης, ο ντράμερ, που είναι 20 ετών, 20 μισό, αν δεν κάνω λάθος, ντραμεράκλα, βρήκε ο Παυλίδης τον νέο Πάνο Τόλιο. Τον Τόλιο, τον Πάνο, σε σημερινή μοντέρνα εκδοχή. Να είναι καλά το παλικαράκι. Μαθητής του πρώην ντράμερ του Παύλου, του Αλέκου του Σπανίδη, που καθημερινά μας άκουγε και όποτε είναι στην Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα θα έλεγα. Στη Θεσσαλονίκη μας ακούει. Αλέκο, καλημέρα, να είσαι καλά. Ο οποίος παράτησε τον Παύλο για να γυρνάει με την Τζαλιγοπούλου. Για το μεροκάματο εκεί είναι. Λογικό είναι. Είναι το είπα, άλλο λόγο δεν είναι. Εγώ λέξε, η καρδιά μου εδώ είναι, λέει, αλλά τι να κάνουμε. Τι Τζαλιγοπούλου λέει, με θέλει συνέχεια. Τι να κάνεις. Λοιπόν, δύο εισιτήρια για το Άρης ΑΕΚ. Όχι ένα, δύο. Ματσάρα, Σάββατο απόγευμα, Κλεάνθης Βικελίδης. Πληκτρολογεί σε FM, αφήνει κενό, γράφει όνομα και επώνυμο δίπλα Άρης, αποστολή στο 54-526. Λένε πω βλέπει την απάντηση γραμμένη στη σελήνη. Ναι. Γραμμένη, όχι η σελήνη, το σύριαλ ναι, τέτοια, ναι. Η κούρκουλο. Ναι. Λοιπόν, βάλαμε το θεματάκι το ένα με την επιθυμία του φίλου του ΠΑΟΚ από το κοντογείτονά μου. Τον βλέπω καμιά δεκαετία τον άνθρωπο. Που λέει: πρέπει να κλείσουμε τώρα το Ρασβάν πριν φύγει στην Ευρώπη. Δεν προλαβαίνει, δεν μπορεί, είχα το χρόνο να καθίσω να του πω να μου εξηγήσει τι πριν φύγει στην Ευρώπη. Όποιος θέλει το σχολιάζει και το τι επιθυμεί απόψε. Θα μου πει και ο Παπαδόπουλας σε λίγο τι επιθυμεί για το ΑΕΚ Ατρόμητος. Είναι σήμερα ο επαναληπτικός, ένα μάτς για το κύπελλο Ελλάδος σήμερα. ΑΕΚ Ατρόμητος, θυμίζουμε, πρώτο παιχνίδι 0-1 με τον πενάλτ που υπέδειξε ο κορυφαίος Έλληνας διαιτητής, ο Σιδηρόπουλος, ο Αναστάσιος, ο αστυνομικός, στην ανατροπή του Χρήστου του Αλμπάνη που έγινε περίπου μισό μέτρο έξω από την περιοχή. Λοιπόν. Πάμε τώρα στο θεματάκι, μιας και δεν έρθει σήμερα ο Τσαλτήρης ο Χρύσανθος. Άμα είναι εδώ, sorry ρε φίλε, νόμιζα ότι... Γιατί λέω, μου λέει δεν έρθει αυτός. Πήρα την ευθύνη πάνω μου, δίνουμε δύο στήρια Ρισάκ. Να δώσουμε άλλο ένα, να δώσουμε τρία, όχι, δύο. Α, ήταν από τον έντονο απόγευμα. Όχι, δύο ήταν οι άνθρωποι, ήταν στο απόγευμα. Έλα να απολογηθείς τώρα. Δύο ήτανε. Δεν ήταν εσύ. Πού ήταν το πρωί χθες. Γιατί λες ψέματα και δεν τους έβαλες. Μας εκθέτεις. Άντε βρέσου τώρα. Μας εκθέτεις. Άντε βρέσου τώρα. Κάνεις πόλεμο να μην γεμίσει το Χαριλάου, ε. Το καταλάβαμε, κυριούλη. Αντί να πάρει. Και εγώ λέω χάρηκα. Χριστό. Χριστό. Κατάλαβες ότι στην ΕΡΤΡΙΑ τον υπολογίζουν, έτσι. Τον καλέσανε σε μάπα Δευτέρα. Αντί να τον έχουν ψέ εκεί. Δεν τον υπολογίζουν. Δίπλα στο Τσορμπατζόγλου. Τον καλέσανε. Α, τι έβαλε. Ωραίο. Παναγιώτη επιλογή, Παναγιώτη επιλογή. Α, και ο Άνουκα! Από το, από την ταινία, ε! Από το, από το Ρώμα. Ρώμα, ρε. Κομματάρα, μπράβο ρε Χρήστο. Μπράβο. Ρώμα είναι. Ρώμα είναι. Μπες και δες. Είναι η συνοικία. Είναι η συνοικία του Μέξικο City, στην οποία μεγάλωσε ο σκηνοθέτης, ο Αλφόνσο Κουαρόν. Λοιπόν, άλλο θέμα, ακρεφνώς ποδοσφαιρικό. Δικαιώθηκε, δύο στα τρία. Μην τον τι έκανα. Τρία έδωσα, τι έκανα, τι έπιασα. Δύο στα τρία. Δύο στα τρία. Εντάξει, το ένα ρε φίλε, φάγαμε τη σφαγή. Είπαμε. Είπαμε μίνιμουμ τέσσερα, είπα. Παπαχίτιου ζήτησε. Μίνιμουμ τέσσερα και πήρε ένα σφαγή. Τι λέει τώρα. Μα εγώ έδωσα ακριβώς. Η μαγιά είναι το εγώ, πήρα την ευθύνη και έδωσα τέσσερα. Άσχετος είπε. Και στα δύο έφαγε σφαγή ο άνθρωπος. Σφαγή της Ελλάδος. Άστον τον Ηρακλή. Κάτσε, αμπείς παρετή. Το ξέρω, από χθες το ξέρω. Ναι, ρε. Παρετήθηκε. Έβγαλε και ωραία ανακοίνωση. Εγώ δεν μπλέκω με Ηρακλή, παιδιά. Θα έρθει ο Παπαδόπουλος. Έρχεται με αυτές τις συνθήκες. Να δούμε. Να δούμε. Αυτό να ξέρεις το θέμα με το Manchester City. Και στα Στάικο Βεργέτη μπορεί. Είναι μια εβδομάδα θέμα κανονικά. Λοιπόν. Θα του σκοτώσουμε τώρα. Λοιπόν. Πάμε τώρα. Για όσους δεν είδανε, μάλλον το είδατε λίγο πολύ όλοι. Τέλος πάντων, ακούστηκε τουλάχιστον, διαβάσατε. Έγινε χαμός στον τελικό του Carabao Cup. Ελληνιστή να το πω, League Cup Final. League Cup μάλλον, να θυμίσουμε το Γιάννη το Γούμενο. Final, ο οποίος έληξε με θρία από τη City
0-0 κανονικός αγώνας, 0-0 παράταση στα πέναλτι, 3-4 η City, Chelsea City 3-4. Λίγο πριν το τέλος της παράτασης, ο Μαουρίτσιο Σάρι, ο πρώην τραπεζικός σε τράπεζα του Λονδίνου, Ιταλός προπονητής, ζητάει από τον Αριθαμπαλάγκα Κέπα, τι Αριθαμπαλάγκα, κάτσε καλά, Κέπα, τον περήφανο 23χρονο Βάσκο γκολκίπερ, να βγει για να δώσει την θέση του στον έμπειρο Αργεντίνο, στο μικρό πως είναι ο Καμπαγέρο ρε Χρήστο, κόλλησα τώρα το παιδί, Μάριο. Είναι άσχημα, στον Καμπαγέρο τέλος πάντων. Το Καμπαγέρο κάνει ζέσταμα κανονικά, σηκώνεται, είναι έτοιμος κανονικά, πάνω στη γραμμή, τα πάντα όλα ωραία. Ο Αριθαμπαλάγκα Κέπα δεν βγαίνει με τίποτα. Οδηγώντας στην απόγνωση και τον Μαουρίτσιο Σάρι και τον Τζιαφράγκο Τζόλα, ναι, και όλους στον μπάγκο της Τσέλσι και στην απόλυτη αμηχανία όλο τον κόσμο που βλέπει. Αυτό δεν γίνεται για μισό λεπτό. Δεν γίνεται για μισό λεπτό, για τρία λεπτά τουλάχιστον. Αρνείται και βάλε. Ναι. Και βάλε, έτσι. Όλοι που βλέπουν, εγώ τη στιγμή αυτή δεν τη βλέπω. Είδα κανένα σαραντάρι τον κανονικό αγώνα. Μετά στις τηλεοράσεις μπήκε παντού το Άρης, το πάω Κάρης, για να μην χάσουμε το θέαμα, να μην μείνει σε μια τηλεοραστία σου το Chelsea City. Ευτυχώς είδα τα πέναλτι βέβαια, είδα τα πενάλτια. Αρνείται να βγει. Προσέξτε, το θέμα έχει 100 παρακλάδια. Πιστεύεις ότι αυτό μπορεί και να καθιερωθεί? Δηλαδή από εδώ και πέρα, ναι, ποδοσφαιριστές να αρνούνται να βγούνε. Γενικά. Να λέγα την θέση, παιδί μου, ο Δέλλας στον Μάζουρεκ, βγες. Όχι. Όχι. Όχι, όχι. Βρεκαλέ μου, όχι, παίξτε. Ρε εσύ, θέλουμε να πάρουμε την νίκη, θεωρώ ότι πρέπει να βγεις εσύ, όχι. Χρυσέ μου. Να βάλω, ξέρω εγώ, τον Τζιγκάρα, τον ποιο να βάλω. Με κλωτσιές. Όχι, να βάλω τον, πες τώρα τον που μπήκε το παιδί, ο Βόσνιος Σουηδός, τον Μπαϊροβιτς, όχι. Ένα παράδειγμα αυτό. Α, μία περίπτωση. Προσέξτε τώρα. Αύριο παίζει στην Τούμπα, πάω Πανιόνιος. Πάρε, πάω καρά. 7:30, έτσι. Ναι. Οδηγείται το παιχνίδι στα πενάλτια. Και έχει μία φωνή ο μεγάλος Βαλκάνιος coach Ρασβάν Λουτσέσκου. Ρασβάναρος. Θέλω να βγάλω τον Αλέξη τον Πασχαλάκη. Έτσι. Και να βάλω τον Ροδρίγκο Ρέι. Μπορεί, τον Γλύκο. Ακόμη καλύτερα να βάλω τον Μουντιαλικό κύπερ. Δεν μας λένε έτσι πάω, η δημοσιογράφη του ΠΑΟΚ. Ο Μουντιαλικός, εδώ είχαμε κάτι κόλκες, κάτι μόλκες. Ο Μουντιαλικός Παναγιώτης Γλύκος. Παναγιά μου. Έμπαινε πάνω, το Μουντιαλικός μπροστά. Ο Μουντιαλικός. Χωρίς το Μουντιαλικό σου κάνανε και μήνυση. Θέλει να μπει, να βάλει ο Λουτσέσκου τον Μουντιαλικό Παναγιώτη Γλύκο. Ειδικά φυσάει. Τον περήφανο γκολκίπερ από τη Μαγνησία. Από τη Νέα Μαγνησία. Τι γίνεται εκεί? Και δεν βγαίνει ο Πασχαλάκης. Δεν βγαίνω. Δεν βγαίνω, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε. Πώς αντιδρά η Τούμπα, ναι, πώς αντιδρά ο Λουτσέσκου, πώς αντιδρά ο πάγκος του ΠΑΟ, τι γίνεται, πώς αντιδρά ο κόσμος. Βλέπει ότι του λέει. Χρήστο, βάλει και ό,τι ζήτησε ο Παναγιώτης προηγουμένως. Αλλά να έχει λίγο, να είναι κάπως λίγο. Τώρα θα ζητήσω άλλο, περίμενε. Ο κόσμος πώς αντιδρά στη Τούμπα. Στο βράχο βάλε, στο βράχο. Μπράβο, ρε φίλε. Στο βράχο, τώρα και όσα. Αυτό πώς. Πώς. Το ξεκινάει ξαφνικά μόνος του. Ναι, και... από τη μέση. Άστο. Ναι. Πάρε τα βουνά. Ναι. Και το παίζει 8 λεπτά, 9 λεπτά. Α, μάρε, μάρε. Τι σε θυμήθηκα. Ήταν δύσκολο Σάββατο, ξέρεις. Με χιόνια και με τέτοια. Λοιπόν, έχασε μία 200 κόσμο τουλάχιστον εισιτήρια από τον καιρό. Από τον καιρό έχασε μία 200 σίγουρα. Οριακά δεν έγινε sold out. Mm. Φαντάσου, δηλαδή ήταν για sold out. Απλά το χάρασε ο καιρός. Έτσι είναι αυτά. Δεν θέλατε το VAR και ορίστε η σφαγή του λάνθη μου. Λέει ο Γιώργος ο Ιταλός. Δεν μπορεί, ξέρεις, με VAR να ξανάδειχνε τι το πράγμα, το ένα το άλλο. Εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι τεράστιο θέμα. Για όσους δεν το είδαν, σίγουρα κάτι άκουσαν, διαβάζονται ή το μαθαίνουν τώρα από εμάς. Δεν βγαίνει και δεν βγαίνει. Να πούμε ότι τελικά δεν βγήκε. Δεν βγήκε, ναι. Τελικά δεν βγήκε. Το ζουμί βέβαια είναι τι γίνεται μετά σε αυτές τις περιπτώσεις. Και τι έγινε, δεν ξέρω αν έχει νέα ο Χρήστος. Μάθαμε κάτι. Εγώ μέχρι χθες το απόγευμα. Α, τα βρήκανε. Τα βρήκανε. Χριστός Κουβάς. Όλα οριόταν, ρε. Απίστευτο. Ο Τζόλα θυμωμένος. Να πούμε ότι ο Κέπα. Αν δεν κάνω λάθος, απέκρουσε ένα πέναλτι του Λιρόι Σανέ, ο οποίος είναι Λιρόι ή Λερουά και είναι Σανέ ή Ζανέ. Κοίταξε, γιατί εγώ εμπιστεύομαι. Πρόσεξε λίγο, γιατί κάποια στιγμή μιλάμε με ένα ταξιτζί, λέει θέλω να κλείσω το ταξί, ναι, και κάποια στιγμή πηγαίνω λίγο στο Λερουά. Ναι. Λέω,
Λερουά, τι είναι αυτό, ρε. Το μαγαζί, ρε. Προς τα έξω. Ποιο μαγαζί. Το Λερουά, ρε. Το Λιρόι. Α, το Λιρόι με Μερλίν. Έτσι γράφεται το Λιρόι. Το Λιρόι. Δεν ξέρω αν εμπιστεύομαι έναν καλό δημοσιογράφο τη ΕΡ που επιμένει και τον λέει Λερουά Ζανέ. Ζανέ. Όλοι οι άλλοι. Όχι Ζαμέ, ποτέ. Ναι, Ζανέ. Ζανέ. Όλοι οι άλλοι τον λένε Λιρόι Ζανέ. Τον Γερμανό επιθετικό τη City. Γερμανό. Εντάξει, από τα βάθη τη ζούγκλα. Λοιπόν, και κάνει και ένα τραγικό λάθος ο Κέπα στο πέναλτι του Αγκουέρο. Βασικά την έχει πιάσει. Την έχει πιάσει. Ο Αγκουέρο μένει. Και μπαίνει μπάλα μέσα. Και ο Αγκουέρο δεν ξέρει, δεν πανηγυρίζει προς τιμήν του. Κοιτάει αποσβολωμένο. Σου λέει και με αυτά που γίνανε. Τον κόσμο. Άστε τον κακομίρι, με το σου λέει αφού μπήκε με αυτό εδώ πέρα. Οπότε, τι γίνεται, τι κάνει σε αυτή την περίπτωση, ρε παιδί μου. Λέμε αύριο το βράδυ στο στάδιο τη Τούμπα πηγαίνει η διαδικασία. Ο αγώνα πηγαίνει στη διαδικασία των πέναλτι. Δεν έχουμε και καλή παράδοση με τον Πανιόνι. Όπω το λέει ο Γιάννη Τσεκογιάννη. Θα το πει τώρα, Πανιόνι, αυτό ναι, το πει ναι, να okay. Εκεί λέει ο Λουτσέσκου, έχει μια φωνή μέσα του, ρε παιδί μου, βλέπει ένα όραμα, Παναγιώτης Γλύκος. Αυτά, σε αυτά εδώ λειτουργήσε με το όραμα, με το ένστικτο, με τη φωνή. Ναι. Γιατί λέμε, τι φωνή έχεις, τι φωνή έχεις. Θυμάστε τι είχε γίνει με τον Φάντροκ, που έβγαλε τον Λάκη Στεριούδα και έβαλε τον Χρήστο... τον Νίκο Χριστίδη, ναι. Τον γείτονά μου, τον Τζέντλεμαν. Ποιο, με την GDR. Όχι με την. Ναι, ρε, με την QPR. Με την QPR, ναι. Που πάει στην παράταση. Ναι, και μετά ναι. Με Γιουβέντους. 2-0 στην Αγγλία πρώτο μάτς, 2-0 εδώ πέρα. Με την κεφαλιά του Μίμ Παπαγιωάννου που είναι μία ώρα στον αέρα. Ναι. Ανάμεσα στα δύο center back, τον Webb και τον. Ο Dave Webb, πρώην της Chelsea και άλλος. UEFA ήταν αυτό, ε. Ναι. Χρονιά. Μπαλάρα, 77. Που τελικό παίζει η Γιουβέντους Μπιλμπάου, διπλός τελικός, ε. Στον ημιτελικό πήγε η ΑΕΚ με τη Γιουβέντους. Ναι, Γιουβέντους Μπιλμπάου, ναι. Προηγείται μέσα στην. Με Μπέντεγκα Γιου. Μέσα στο Τωρίνο. Ε? Με τον. Τζέντλεμαν και Γκόμενος. Ναι. Πάντα κρυζομάλιζα, ναι. Ναι. Προηγείται η ΑΕΚ στο Τωρίνο με, την... με τον Παπαδόπουλο τον Κύπριο. Καούζιο. Και χάνει 4-1. Αυτά είναι φωνή. Δηλαδή τότε εκεί ο Φάντροκ δεν ήταν, ο Φάντροκ νομίζω ότι είναι προπονητής, ναι, ο μεγάλος Φάντροκ. Ναι. Προημιτελικός ήταν με την QPR. Με την QPR είναι προημιτελικός. Προημιτελικός. Βγάζει τον Στεριούδα και βάζει τον Χριστίδη. Το δικαιώνει ο Χριστίδης. Ναι. Αύριο έχει μια φωνή ο Λουτσέσκου, Γλύκος. Βάλε Γλύκο, πάμε στα πέναλτι, σε δύο λεπτά τελειώνει η παράταση. Έτσι. Και δεν βγαίνει ο Πασχαλάκης. Πώς αντιδρά η Τούμπα, ναι. Πώς αντιδρά ο Λουτσέσκου, πώς αντιδρά ο Πάγκος του ΠΑΟΚ. FM κενό μήνυμα αποστολή στο 54526. Και τηλεφωνικά το σχολιάζουμε. Βέβαια. Αυτό δεν είναι για σημασικό μόνο. Τηλεφωνικά όταν ανοίξουμε γραμμές μετά τις 11. Κάποιος πλησιάζει σαν να θέλει να μου πει. Κάποιος από αυτούς τα ξέρει. Αυτό μπορεί να γίνει ωραίο θέμα και με επιθετικούς, ξέρεις. Καλά, με οτιδήποτε ναι, μπορεί να γίνει. Ναι, ναι, ναι. Αλλά σε goalkeeper πονάει πολύ και... πάει στα πέναλτι. Ναι. Είναι πολύ γκαγκάν. Στον επιθετικό Παναγιώτη δεν είναι τόσο. Ξέρεις τι, γιατί μπορεί να εκτελέσει το πέναλτι και να το χάσει, κατάλαβες. Ναι, ναι. Να βγει. Ναι. Παίζει και αυτό. Ο goalkeeper είναι σε όλα μέσα όμως αυτός. Ναι. Ποντάρο σου λέει στα πέναλτι θέλω αυτό, ρε παιδί μου. Ναι. Δεν θέλω εσένα. Ναι. Θέλω να μπει ο Κιώσης. Σε βγάζω. Είναι τα πέναλτι. Είναι ότι θέλω ποντάρο. Έχω φωνή ότι θέλω τον Κιώση. Ναι, δεν καλά, θέλω εσένα. Απλά πράγματα. Είναι σε όλα μέσα. Είναι μεγάλο. Δεν είναι. Έχει σημασία, έχει πολύ σημασία που έγινε με goalkeeper. Έχει πάρα πολύ ψωμί αυτό. Εγώ δεν θυμάμαι. Προφανώς θα έχει ξανασυμβεί. Μπορεί σε τρίτη κατηγορία, σε πέμπτη, πολύ παλιότερα. Σε ότι εγώ δεν θυμάμαι να το έχω ξαναδεί ούτε σε μάτσεψ μου που παίζει να έχω 200 παιχνίδια, ας πούμε. Παλιά πήγαινα συνέχεια. Κάθε Σάββατο και αργήσει, κάθε πρωί πήγαινα και με πάψη μου, ας πούμε. Δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο. Ούτε σε χωριό, ούτε σε φιλικά. Πουθενά. Εντάξει. Λοιπόν, για ΕΠΣΕ, η αυλαία της 22ης αγωνιστικής έπεσε στις 21, στις 20 και 51 στο Αγρίνιο. Ήταν σηκωμένη η αυλαία, θα το είδατε κάποιοι. Χρονικά τα παιχνίδια, Παπαδόπουλα. Ολυμπιακός Όφη 5-1. ΟΣΠ 1925, Όφη 1925, 5-1 ημίχρονο 3-0. Ναι. Με hat-trick του Αχμέντ Χασάν. Βρήκε τα κάνει. Με το 1-0 με κεφαλιά του Γιώργου Μασούρα. Η μοίρα του παίζει άσχημο παιχνίδι. Είναι σχεδόν ίδια κεφαλιά και σε θέση και σε στυλ και από τη μεριά πριν τη σέντρα με αυτήν στο Κίεβο προχθές. Είμαι σίγουρος ότι ο Μασούρας και όλος ο Ολυμπιακός την αντάλλασε αυτήν
με εκείνη στο Κίεβο. Γιατί αφού χτυπάνε το πρωτάθλημα, έτσι δεν λένε. Και χατρίκ του Μήτρογλου της Αιγύπτου, του Αχμέντ Χασάν. Συγκίνηση με Χάιμε Βέρα, αξίζει να το δείτε, με το πλάνο σωστά ανοιχτό για να φαίνεται δίλωτο και ο Αλεχάνδρο Ίσης, που λέει ο Βέρα, σχεδόν έτοιμος να καταρρεύσει, δεν θα αλλάξουμε ποδόσφαιρο, τέτοιο θα παίζουμε, εγώ γι' αυτό ήρθα, αλλιώς δεν θα ερχόμουν, αν φάμε 10 γκολ πάλι έτσι θα παίζουμε, όσο είμαι εγώ εδώ, δεν ξέρω τώρα τι λέει η διοίκηση του Όφη βέβαια, αλλά όταν έφερε τον Βέρα προφανώς το ήξερε, είναι πραγματικά συγκινητικός ο Χάιμε Βέρα και ο Αλεχάνδρο Ίσης δίπλα. Ο οποίος Βέρα πόσα χρόνια είχε παίξει τον Όφη, πολλά αυτή είναι νομίζω μία... Ο Ίσης όχι τόσα. Ο Βέρα είναι σίγουρα 4 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Είχαν παίξει μαζί. Έχεις πρόγραμμα. Είχαν παίξει μαζί. Αν παίξαν μαζί, τότε φίλε, να σου πω κάτι. Μαζί. Ο Βέρα θυμάμαι ήταν σίγουρα το 85, και 84 κτλ. Ο Ίσης ήταν κάπου στο 88. Ναι, οπότε τέλει. Ο Βέρα πρέπει να παίξει τουλάχιστον 6-7 χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί και παραπάνω, αλλά νομίζω είναι πάρα πολλά. Έχεις κανένα πρόγραμμα με Ίσης εξώφυλλο. Ίσης. Ναι. Α, τέτοιο. Αγγλία έχει λύσει το Wembley, φιλικό. Μπράβο. Ναι. Δεν το θυμάμαι καν. Δεν το έχεις. Όχι, δεν θυμάμαι. Έχω από επόμενο μάτι της Αγγλίας που έχει εξώφυλλο ναι. Να ανταλλάσσουν Λάβαρα, Αλεχάνδρο Ίσης με Μπράνια Ρόμψον. Ναι. Στη σέντρα. Ο οποίος όμως τον έχασε προχθές. Φίλε, κρατείται πάρα πολύ καλά. Δεν μπορεί να το είδε αυτό. Ναι, ναι. Ίδιος, ίδιος. Τον είχα δει αρχή τη σεζόν. Ναι. Σε κάπου, όχι. Δεν θυμάμαι. Στο Τράφορντ. Ναι, δεν ξέρω. Στο Μίδεσμπορ, δεν θυμάμαι. Πρόγραμμα. Πού λεφτά για πρόγραμμα. Λοιπόν, δηλαδή. Στο άλλο match που το μετέδωσε η ΕΡΤ, έτσι είχαμε Πανετολικός 1926. Πας Γιάννηνα 1966 1-0, ημίχρονο 0-0. Με το γκολ του Αγρινιώτη στόπερ Σοάρες Άργους. Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή είδα μέχρι το 65-67 κάπου εκεί. Ναι. Πότε μπήκε το γκολ? 79. Φίλε, αν έβλεπε το παιχνίδι, φαινόταν ότι θα μπει γκολ. Δεν υπήρχε τίποτα. Ναι. Δηλαδή πάνω κάτω η μπάλα. Το είδα όλο. Ειδικά ναι. Στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο υπάρχει μόνο πας. Ναι. Είναι άδικο, το πρώτο ημίχρονο δεν λέγει τουλάχιστον 0-1. Είναι ναι. Άδικο. Άδικο και απροσεξία και λίγο αστοχία των παικτών του. Άδικο. Μετά υπάρχει σχεδόν μόνο Πανετολικός. Πολύ ωραία προσπάθεια του Μάρκος Πάολο που επέστρεψε μετά από πάρα πολύ καιρό ο Βραζιλιάνος μέσος από τα καλύτερα αμυντικά χαφ στο πρωτάθλημά μας που βγάζει την. Εκτελεί το κόρνερ, νομίζω. Η απόκρουση στο πρώτο δοκάρι και κατευθείαν πηδάει, κάνει άλμα για να την κατεβάσει με το στήθος, να προλάβει τον αντίπαλο που έρχεται και να γεμίσει γρήγορα με το δεξί με λόμπα. Καρφωτή κεφαλιά του Αγρινιώτη Σοάρες Άργους που ήταν και αρχηγός στη βραδιά του Πανετολικού. Πετυχαίνει το μοναδικό τέρμα του. Της συνάντησης. Χίλια μπράβο στον Κώστα Καλβατσιώτη. Εγώ κράζω, θέλω να είμαι δίκαιος. Κράζω. Ωραία, θα ήταν να μπαίνει τον γκολ το δοκάρι του Μπάτζουρ, τη σέντρα του. Η κεφαλιά. Κεφαλιά, ναι. Που κάνει σέντρα ο Γκούγκα, ο Πορτογάλος, από τα δεξιά. Ναι. Η κεφαλιά είναι του Μπάτζουρ. Σωστά. Ναι. Και βρίσκει τη ρίζα τη Τζοκού. Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραίο, γυριστό. Πολύ ωραίο. Χίλια μπράβο στον Κώστα Καλβατσιώτη που μιλώντας μετά αργότερα στη σύνδεση από το Αγρίνιο μέσα στην εκπομπή είπε pressing. Ανέφερε και τόνισε ότι ο Αλέξιο Νικολιάς που είναι παικταράς. Φεύγει μια αντεπίθεση και του χαλάει ο άλλος ρε φίλε. Πρέπει ναι. Να μετά το δοκάρι εκεί πέρα. Μπράβο. Που φεύγει σφαίρα και λέει ότι το φίλο το βάλανε. Ναι. Και μπλέκεται ο. Ποιο μπλέκεται, κάποιο μπλέκεται. Ο Λεό. Ναι. Ο Λεό. Δίνει την μπάσα, τη χάνει αυτό. Ο Λεό Μπατίστ. Ναι, και το χαλάει. Τόνισε ότι είναι και πολύ καλό παιδί. Πέρα από πολύ, πολύ καλό παίκτη, θα το βλέπουμε. Είναι πολύ καλό ο Αλέξιο Νικολιάς. Σπουδάζει και στη φαρμακευτική και προλαβαίνει να διαβάζει, να δίνει τα μαθήματα. Ιατρικό επισκέπτη. Και να παίζει. Ποιο? Ο Νικολιάς. Άλλο. Ασχολείται, παρακολουθεί το παιδί όσο μπορεί. Λάθος κάνει. Έτσι είπε. Δεν το έκανε τελείως, εντάξει. Χαλβατσιώτης εναντίον Τσαλτίδη. Το παιδί είναι στη φαρμακευτική και ασχολείται και είπε. Κάποια στιγμή την τελειώσω. Αλγκοφρέν. Έτσι. Μπράβο μου στον Κώστα Χαλβατσιώτη. Όχι σαν δημοσιογράφο που μιλάνε μόνο για μπάλα. Αποτέλ. Κουβαλάνε το σιόπι και μιλάνε μόνο για μπάλα. Έτσι. Δεν μου λε. Το είπε. Το είπε μέλο τη SCM για μέλο τη SCM. Κακό είναι. Από πού είναι ο Μανώλης ο Σιώπης? Oh. Από πού είναι ο Μανώλης? Από ένα χωριό έξω από την Δράμα. Κοντά έπεσες. Από το τυχερό του Εύρου. Λοιπόν, άκουσε λίγο. Λάξε. Σε είπε, σε φώναξε. Break πρώτον, χαιρετίσματα στον Κώστα να μεταδώσει πανιόνιο στον μπάσκετ. Πανιόνιο στον μπάσκετ. 1-2, 1-2. Ανακούει ο Κώστας Χαλβατσιώτης. Εντολή Τσαλτίδη να μεταδώσει πανιόνιο στον μπάσκετ. Με γάσπαρι. Τι παίζει, πανιόνιο, τι παίζει. Δεν ξέρω. Με τον Άρη παίξει. Έτσι το λέει, έτσι το λέει. Ναι. Χίλια μπράβο. Μπράβο στον Κώστα. Όταν γίνεται ωραία δουλειά και μιλώντας για τηλεοπτικά,
την Κυριακή το πρωί, εννοείται, ο Sky πήρε τα σόβρακα του Open. Το γκολ χωρίς σύνορα, με Μιχάλη Τσόχο, τον αυθεντικό Τσόχο, το Τσόμε Ωμέγα, και με λαιμό, όχι όμικρον και χωρίς λαιμό. Πήρε τα σόβρακα του Open, έχοντας το πρώτο μισάρο στα Όσκαρ, με καλεσμένο στούντιο Γιάννη Ζουμπουλάκη και με ζωντανή σύνδεση με Νέα Σμύρνη, με Αντώνη Καρπετόπουλο. Μόνο για Όσκαρ. Χίλια μπράβο. Και οι άλλοι είχαν τυπικό κρυάδες για ρεπορτάζ για το Πάο Κάρης, τετριμένα με κλισέ και με τα λοιπά. Μεγάλη, άστο. Μπράβο στο Sky. Χίλια μπράβο. Δύο εισιτήρια για τον αγώνα Άρης ΑΕΚ. Μην τα ξεχνάμε έτσι. 7 η ώρα Σάββατο απόγευμα Χαριλάου. FM και όνομα τεπώνυμο Άρης, αποστολή στο 54526. Πάω και δεν δίνουμε γιατί ο αγώνας είναι αύριο. Ξέρετε, δύο μέρες νωρίτερα σταματάμε να δούμε τα εισιτήρια των αγώνων. Και εννοείται χίλια μπράβο στον Κώστα Οικονομίδη, έτσι. Υπέροχη παρουσία. Και όλοι οι Ασταλικριάδης, αλλά Κώστα Οικονομίδη για μία ακόμη φορά. Μπράβο, ρε Κώστα. Να σε καλά, ρε παλικάρι μου. Να σε καλά. Και μπράβο σου που έκανες τόσο εκτεταμένη αναφορά στον Ηρακλή γενικά και στον Ηρακλή εκείνον, στον οποίο ήσουν τεχνικός διευθυντής, και τη σημαδιακή εκείνη στιγμή, δεν το λένε δημοσιογράφοι, δεν το λένε ρεπόρτερ του Ηρακλή. 6-7 με τη Β' Κρακοβίας που ο Ηρακλής μπαίνει ομίλους και αλλάζει η μοίρα του ουσιαστικά. Θυμίζω την επόμενη μέρα υπέροχο άρθρο κατεβατό του Αντώνη Καρπετόπουλου που λέει τέτοιον αποκλεισμό μόνο μία ομάδα στην Ευρώπη μπορούσε να έχει, ο Ηρακλής. Και αυτός τον είχε. Επιστρέφουμε τα μηνύματά σας. Το 90 εδώ, ναι. Ναι. Από το φάουλ από 45 μέτρα χτυπάει η μπάλα στον νόμο. Αλλάζει. Ναι. Και μετά πάει παράταση 0-3. Και πάει παράταση. Α, παράταση δεν το θυμάμαι, Παναγιώτη. Τη διέγραψε το μυαλό μου. Με έναν Σέρβο με λωρίδα. το μάτσμα με τη βολίδα 0-1 Ηρακλής στην Πολωνία. Με το... Από τον Παλωτέλη του Βελιγραδίου. Με μάλιστα. Τη βολίδα του Πρίτα. Το έχει το μάτσο εκείνο στο sports bar. Όχι. Είχε φέρει καρέκλες, ξέρεις ποιες είχε καρέκλες. Ναι. Στο πρώτο το μέτρο. Το στο 0-1 στο Καφτατζόγλου. Α, το πρώτο, στο Βίσλα. Στην Πολωνία. Στην Πολωνία, ναι. Είχε βάλει καρέκλες στο πρώτο μέτρο της ασφάλτου. Άκου να δεις. Ο Πλάτωνας λέει, ρε φίλε, ούτε ο ΠΑΟΚ να παίζει. Είχε γεμίσει κανονικά. Χαμός. Μπλε η πόλη. Λοιπόν, πηγαίνουμε σε break. Άμα την επιστροφή μας ανοιχτές γραμμές, για μένα έχει πολύ ζουμί αυτή η ιστορία με τον Κέπα. Γίνεται αύριο το βράδυ αυτό στην Τούμπα. Λέει ο Λουτσέσκου, Αλέξανδρε βγες. Θέλω να μπει ο Παναγιώτης ο Γλύκος. Φας τη γλώσσα σου. Τι κάνεις, έτσι. Και αν θέλετε να βιαστεί ο ΠΑΟΚ να ανανεώσει με Ρασβάν Λουτσέσκου πριν αυτός φύγει στην Ευρώπη. Λοιπόν, επιστροφή εδώ είμαστε. Το στούντιο ευωδίασε ξαφνικά. Άμα τη αφήξει Χρήσαν του Τσαλτίδη, το στούντιο ευωδίασε. Και χθες φάνηκε. Φοράει το πουκάμισο από μέσα, μπράβο. Το έχει κάνει. Αν έπαιρνες και το διπλό, θα ήσουν μείον 2 κιλά τώρα. Τι? Από τη χαρά σου. Μείον 2 κιλά. Συν 2 θα ήμουν. Αφού θα τρώγα ένα γουρούνι. Μια γουρνοπούλα που είναι στη Μεσσηνία. Λοιπόν, μην ξεχνάς, δύο εισιτήρια για το Άρης ΑΕΚ. Ματσάρα, Σάββατο απόγευμα, Κλεάνθης Βικελίδης, FM κενό, όνομα επώνυμο, δίπλα Άρης οπωσδήποτε, τη λέξη Άρης, αποστολή στο 54526. Πάρα πολύ καλή συμμετοχή. Οι γραμμές είναι ανοιχτές, περιμένει ένας φίλος, απλά δύο μηνυματάκια για τα αδικήσαμε. Αθηνά, λέει ο Παοκτσής, ο 164. Θα ήθελα, για την Αθηνά, στο Κορδελιό, στην φιέστα μας να είσαι καλεσμένη, να δεις πώς θα σηκώνεται. Ανάμνηση χαμένη. Και θα προλάβουν και θα προβάλλουν τότε στη σειρά οι γλεντοκόποι ένας-ένας για να τους βίνει στον πυρσό που άναψαν για σένα. Γι' αυτό θα τα χρειαστούμε τα νερά, οπότε στείλτε τα. Άκουσα την κονσέρβα γιατί είχα δουλειές εχθές. Να είσαι καλά, 164. Καλά, όλο το παράλογο ξέρεις που βρίσκεται. Φυσικό είναι να έχεις δουλειές χθες μετά τον Μπούρμπουλο. Παίζει κονσέρβα δικιά μας. Συνέχεια παίζει ο Σαββόρος. Α, ναι. Λοιπόν, ναι. πέρα ότι είναι πρόστιχος με μια παντρεμένη κοπέλα. Σίγουρα. Δεν το ξέρει. Το ξέρει μια χαρά. Μπορεί να το έχει ακούσει. Σύζυγος και μητέρα, Παναγιώτη. Ναι. Φιλέ, ο πυρσός σου έχει λήξει. Να ξέρεις, δεν ανάβει. Θα δεις. Είναι τζούφιος. Θα δεις πώς πυρσός δεν ανάψουν. 164 έχεις τζούφιο πυρσό. Να πω το εξής. Να πω μπράβο στο Γιώργο Σαββίδη. Γιατί επιβεβαίωσε για μία ακόμη φορά τις αρχές της φιλίας. Το κολλητιλίκι που λέμε. Γιατί όλοι μας στις φωτογραφίες μας ταγκάρουμε τους φίλους, αδερφούς και κολλητούς μας. Αυτό είναι ιντερνετικό ταγκάρουν. Δεν ταγκάρουν, τάγκ. Κάνουνε τάγκ. Ναι. Έτσι κι αυτός τάγκαρε τον κολλητό του. Ποιον Μάριε? Μαρινάκι, Καρυπίδη. Τον Αλέξη Τσίπρα. Ναι, εντάξει, Αλέξη εννοείται. Καλύτερό σας φίλος, ο Πρωθυπουργός. Α, χέσου, ρε. Α, κάτσε, δεν ακούστηκε καλά. Όπα, κάτσε. Α, δεν
Δεν τρεσέρι μέρα. Δεν τα κάνει στου κολλητού. Όχι, δεν κάνω τάξη. Έχει αποθρασινθεί. Εγώ έχω αποθρασινθεί. Κοίταξε, κοίταξε. Εγώ τα έκανα στο Τσίπρα. Αν ανεβεί προ Λαμπράκι, κλειάβει τα λεφτά. Κάτσε, ο Τσάλτ. Ένα πραγματικό γεγονό. Αν πει ότι ο Αστραβάκη είναι μαλλιά, θα του πούμε προσβάλλει. Και εγώ του προτείνω να κάνω κάτι. Γιατί με κοιτάμε γουρλωμένα μάτια, κυριούλιδε και οι δύο. Τάγκαρε το Τζίπρα. Εντάξει, καλά. Άντε μάζε με τον Σαντορίνη τον κλικό. Καλύτερο φίλο ο πρωθυπουργό. Μπράβο, Σαντορίνη, μάζε με τον Γκλιγόρο τώρα εκεί πέρα τον ποδοσφαιριστή. Ωραία. Άσε με τώρα, χάμενε. Ακόμη ένα μηνυματάκι πάνω στι γραμμέ. Καλημέρα, ομορφόπεδα. Γκλιγόρο, γιατί λε εμένα. Εσύ μάζεσαι. Καλημέρα, ομορφόπεδα, λέει ο Ιωάννη. Τον φίλο σου, οι φίλοι. Ιωάννη, έχει μεγάλε ελπίδε γιατί μέσα στο ομορφόπεδα. Η Φωτεινή λέει την καλημέρα μου σε όλη την παρέα να είστε όλοι καλά. Και πάμε στο μήνυμα του Θουβού και μετά στι γραμμέ. Καλημέρα. Ήθελα απλά να στείλω μήνυμα επειδή έχουμε τα πούμε την Παρασκευή. Ξανά καλημέρα, επανέρχεται ο Θουβού. Μόνο που ακούω Αριθαμπαλάγκα και Καμπαγέρο, Βίλινο Καμπαγέρο, τώρα το είδα, το ξέχασα. Και του φαντάζομαι στην Αγγλία, ξερνάω. Πού σε ρε Στίβ Κλάρκ, Ρον Χάρι. Κέρι Ντίξον, γεμίσαμε ηβηροειδή. Τουτούτ την τρέλα μου. Είσαι αδερφός, το ξέρεις, με συγκινείς. Κέρι Ντίξον, έτσι, μεγάλο σέλφι. Μένουν 17 ακροατές, Μάριε, σεβασμός ακροατές. Τεράστιος, τεράστιος Ρον Χάρις, γνωστός και ως τσεκούρι. Ναι. Πάμε, γραμμή, καλημέρα. Είμαι ο Ανδρέας. Καλημέρα, Ανδρέας Μπρόγκ. Πάμε, Ανδρέα. Κολλητός του Τραμπ. Okay. Καλύτερο σας φίλος, ο πρωθυπουργός. Ναι, αφού είναι κομμουνιστής ο άνθρωπος. Ολοφάνερο, ρε παιδί μου. Ποιος? Αφού δεν πήγε στην Ο Σαββίδης, κομμουνιστής. Ναι, γιατί αφού δεν πήγε στην Τζέρση. Οι χειρότεροι καπιταλιστές είναι αυτοί που πλάκα μας κάνετε. Ο Σαββίδης είπε. Άκου να σου πω. Οι χειρότεροι καπιταλιστές. Παπαδόπουλε, 23 Κυριακές, 23 Δευτέρες σε παίρνω τηλέφωνο και σου λέω τα χαμογελά σου. Έτσι δεν είναι. Τώρα του ήταν Δευτέρα. 6 νίκες μείνανε, Παπαδόπουλε. 6 μείνανε και βγήκαμε από τα διτέ. 6 νερού. 8 είναι αγώνες, 6 νίκες. Θα μετράμε την άλλη Δευτέρα 5, 4, 3, 2, 1. Την άλλη Δευτέρα θα κερδίσεις. Ανδρέα, να σε ρωτήσω κάτι. Θα κερδίσεις την άλλη Δευτέρα. Γιατί όταν παίρνεις τηλέφωνο, μιλάς, λες το επίθετό μου. Γιατί σε μπερδεύω με τον Αντώνη. Γιατί μου λέει Αντώνη, κατάλαβες. Ενώ τον Παπαδόπουλο το θυμάμαι. Σου είναι σίγουρο ο Παπαδόπουλος, κατάλαβες. Ο Αντώνης είναι αδύνατος. Ευχαριστούμε, Αντρέα. Περιμένουν 7. Εκείνος πιο αδύνατος τον Παπαδόπουλο αυτόν. Θεός χωρίς τον άνθρωπο. Ευχαριστούμε. Γι' αυτό σου λέω το μεγάλο όνομα. Γεια σου και με τον Τσίπρα βγει. Γεια σου, γεια σου. Καλημέρα, Αντρέα, φιλιά στο Big Apple. Ο 164 λέει. Το χθεσινό μήνυμα δηλαδή δεν ήταν πρόστιχο, ρε, σοβαροφανή. Ή μήπως εμείς δεν είμαστε παντρεμένοι με ήττα, με παιδιά. Άμα είσαι παντρεμένη με παιδιά, εντάξει. 164. Αν είσαι παντρεμένη με παιδιά, το ανερό. Είσαι ο Έλτον Τζον του των Αμπελοκήπων. Κοπέλα. Αν μου κάναμε τόσο καιρό. Είναι παντρεμένη με ήττα, τόστινε. Όπα, sorry εγώ. Αν είναι ορθογραφικό λάθο, ζητώ. Για να το γράψει γρήγορα, για να μην χρησιμοποιήσει δύο γράμματα, έγραψε ένα, το ήττα, κατάλαβε. Όχι, μπορεί να το είχαμε κάνει λάθο εμεί. Παντρεμένη με ήττα. Ναι, βαριότερα πάει στο όμικρο και το γιώτα, πήγε στο ήττα κατευθείαν. Ωραία, πάμε γραμμή, καλημέρα. Δίνω εγώ την εξήγηση. Καλημέρα. Γεια σου, φίλε. Καλημέρα, αδερφέ, όνομα και ομάδα. Βασίλη από Πολύχνη. Να το. Ω, που λένε, εσεί κάνετε τάκ τον πρωθυπουργό ή όχι. Αυτό το που λέτε το ξέρω, δεν το παρακολουθώ, τι έγινε. Ο Γιώργος έβαλε μια φωτογραφία με το offside και έκανε tag τον Τσίπρα. Α, εντάξει, και ο Καρυπίδης βγήκε φωτογραφία με το Μητσοτάκη, με τη φανέλα. Δεν βγήκε μόνο ο Καρυπίδης με το Μητσοτάκη. Εντάξει, δηλαδή τώρα αυτά που λες που γίνονται με σε όλους τώρα... Ωραία, άρα ο Καρυπίδης έχει φίλο το Μητσοτάκη και ο Σαββίδης τον Τσίπρα. Άρα, καλύτερο σας φίλος ο Πρωθυπουργός. Γιατί ο Μητσοτάκης δεν είναι Πρωθυπουργός. Είναι. Και μάλλον δεν γίνει τώρα. Πήρα για ένα άλογο. Βασικά ήθελα για το Όσκαρ που έγινε στη Μάρια. Θα σου πω μάλιστα για το μάτς, αλλά λίγο για το Όσκαρ θα να πω. Ναι, βέβαια, από τα Όσκαρ θα ξεκινήσεις τώρα, Βασίλη. Για πες, Βασίλη. Όχι, θα σε πω για το μάτς. Πέρασε, πάει το πάω, Γκάρης. Καλά, θα περάσουμε. 1-1 στο 86, θα ξεχαστεί. Πάμε, Βασίλη, σε ακούμε. Πες, Βασίλη, πήρες να μιλήσεις. Πάμε, σε ακούμε. Ναι, ήθελα να πω δεν είναι έκπληξη για το Λάντ μου, γιατί έχει αλλάξει το σύστημα που γίνει ψηφοφορία στα Όσκαρ. Και πλέον για να κερδίσεις το Όσκαρ δεν αρκεί να σε ψηφίζουν οι περισσότεροι ως την καλύτερη ταινία, με τον καλύτερο ηθοποιό. Ναι. Παίζει ρόλο και τι σε ψηφίζουν οι άλλοι ως δεύτερο, τρίτο και τέταρτο. Ναι. Οπότε τώρα ο Λάντ με τις ταινίες που βγάζει, που είναι λίγο έτσι διφορούμενο, ας πούμε, πολλούς αρέσει, πολλούς αρέσει, είναι πολύ δύσκολο να κερδίσει Όσκαρ. Ναι. Δεν είναι και τόσο έκπληξη. Περίμενε. Και για αυτό. Μαζί σου, για καλή παρατήρηση. Είναι Ράψοντι κέρδισε πολλά που είναι. Αλλά αυτή είναι ταινία. Η πιο αντιλάνθιμος ταινία του Λάνθιμου. Τελείως εμπορική ταινία είναι αυτή. Τελείως mainstream. Εντάξει, αλλά για το κοινό τώρα, ας πούμε, ναι, το αμερικάνικο, ας πούμε, ναι. Δεν είναι τόσο εύκολο. Έχει κάτι λανθιμικά, τα έχει τα λανθιμικά μέσα, αλλά εντάξει, ωραία. Και το άλλο, για το μάτς, Βασίλη.
Ναι, τώρα για τον Μάτς θέλω να πω μπράβο στον Άρη, αλλά νομίζω το πρόβλημα είναι ότι ο Άρης κατέβηκε να παίξει ντέρμπι έτσι πολύ δυνατά, ας πούμε, είχε το ηθικό. Ο ΠΑΟΚ νομίζω δεν κατέβηκε να παίξει ντέρμπι, δεν είχε καθόλου ηθικό, ας πούμε, για ντέρμπι. Και αυτό φάνηκε ο μεσοεπιθετικός σας Χρήσανθε, αυτός που είναι ένας κοντός, που είναι, ήταν ο πιο κοντός σε όλο το γήπεδο, όπως τον έβλεπα εγώ. Πήρε δύο κεφαλιές πάνω από το κέντρο που εμείς είχε 30 πόντους πάνω οι παίκτες μας, ας πούμε, σε εκείνο το χώρο. Πήρε δύο κεφαλιές, δεν θυμάμαι ποιος είναι ο μεσοεπιθετικός εκείνος. Επιθετικός του Άρη. Α, ο Νίκο ναι. Ο Μαρτίνες κάνει πολύ καλή εμφάνιση. Το δεκάρι, ποιος είναι ο Μαρτίνες. Πήρε δύο κεφαλιές, εγώ εκεί έφρυξα. Δύο κεφαλιές και οι δικοί μας οι παίκτες τον έχουν 1,5 κεφάλι πιο πάνω. Και λέω, εντάξει, μάλλον ναι. Δεν μπήκανε με την ψυχολογία που έπρεπε να μπουν οι δικοί μας. Mm. Και είναι μεγάλο ζήτημα αυτό, γιατί ο ΠΑΟΚ πρέπει να δίνει κάθε χρονιά, άμα θέλουμε να λέμε θα κάνουμε πρωταθλητισμό όλα τα χρόνια, ας πούμε, πρέπει να δίνει κάθε χρονιά 4 ντέρμπι. Οι άλλες ομάδες δίνουν 3 ντέρμπι. Εμείς θα δίνουμε 4 ντέρμπι. Πρέπει να παίζουμε έτσι, γιατί αν δεν παίζουμε 4 ντέρμπι το χρόνο και παίζουμε 3 ντέρμπι το χρόνο, κάποια στιγμή θα την πληρώσουμε σίγουρα. Λίγο, εδώ πέρα σε έχασα λίγο, δηλαδή κάτσε, ο Ολυμπιακός δίνει 3 ντέρμπι το χρόνο. Ναι, εντάξει, τώρα για τον Ολυμπιακό, το Ολυμπιακός Άρης δεν είναι τώρα. Γι' αυτό δεν έχει ξένο γιατί. Άλλο είναι το ΠΑΟ Άρης, άλλο είναι ο Ολυμπιακός Άρης. Τι να πούμε, σωστό, ψέματα. Σωστό, εντάξει. Ναι. Πήγες και με τον Βασίλη. Ναι, πάω διαρκείας εγώ. Πάω συνέχεια. Ήταν η ατμόσφαιρα κάπως λίγο περίεργη. Η ατμόσφαιρα ήταν πολύ χαλαρή. Πολύ χαλαρή και ήταν και πολύ τραβηγμένη από τα μαλλιά. Δηλαδή, τα βεγγαλικά, τα τέτοια που ρίχνανε τα πυροτεχνήματα από την αρχή. Ωραία, Βασίλη, περιμένουν οι άλλοι 4 φίλε. Να είσαι καλά, αδερφέ. Να είσαι καλά. Αδυναμία μου, το ξέρεις. Καλημέρα, να είσαι καλά. Περιμένουν άλλοι 4, πάμε, καλημέρα. Γεια σου, παιδιά. Καλημέρα, κύριε Κώστα. Καλημέρα, κύριε Κώστα. Φίλαδο τη ΣΑΕΚ, οπαδό του Πυρικού, από την Κατερίνη. Ναι. Πάμε. Μία γραμματική διόρθωση. Μία γραμματική, ναι. Λοιπόν, όταν λέμε σοβαροφανή, δεν υπάρχει σοβαροφανή. Τα σοβαροφανή είναι ονομαστική πληθυντικού. Όταν μιλάμε σε ουδέτερο. Τόσο σοβαροφανές υπάρχει. Ναι, τον χαρακτηρίζει σοβαροφανή το επίθετο σε γένος αρσενικό του Τζαλτίδη. Λέει ρε σοβαροφανή. Απευθύνει λέει στον Τζαλτίδη. Στον Τζαλτίδη. Τα χάσες. Τα σοβαροφανή είναι. Ονομαστική πληθυντικού. Άρα λες ότι δεν υπάρχει η λέξη σοβαροφανής ως επίθετο. Υπάρχει. Είναι ως σοβαροφανής. Αυτό του λέει. Σε κάθε περίπτωση εγώ δεν είμαι σοβαρός γενικά, οπότε... Τον έχει στην κλητική. Τον έχει στην κλητική. Τον έχει στην... Γιατί πολλές φορές ακούω το ουδέτερο να λένε το σοβαροφανή. Είναι το σοβαροφανές. Μπράβο. Mm. Άρα είναι ο σοβαροφανής Χρήσανθος του σοβαροφανούς. Περίμενε. Έρχεται ο 164 και λέει οδηγάνε βρε μπούφο. Θέλει να γράψει οδηγάμε. Α, φίλε να τα γράψει σωστά. Και πάλι το σωστό είναι οδηγούμε. Οδηγεί, οδηγούμε. Εντάξει τώρα, άστα να και το 164 κυρικό. Λοιπόν, επίσης προς τι η έκπληξη. Ωραία η Αθηνά. Προς τι η έκπληξη για αυτό που είπε για τον Σαββίδη, ο Ιωάννης Σαββίδης, όταν καμία ο πατήρ έκπληξη. Σαββίδης λέει ότι ο Πούτιν της Ελλάδος είναι ο Τσίπρας. Έτσι. Καμία έκπληξη, δεν είναι κακό. Και δεν πρόκειται, να βγει, και δεν πρόκειται να βγει πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, δεν τα είπε ο πατήρ. Για να σοβαρευτώ θα σου πω το εξής. Δεν μου προκαλεί καμία έκπληξη, καμία εντύπωση. Το θέμα είναι ότι όποτε τους το λες, αντιδρούν. Όπως αντιδράσεις και για τον Ολυμπιακό. Εδώ ο πατέρας το χαρακτήρισε τον Τσίπρα νέο Πούτιν, της Ελλάδος. Και έκανε και πρόβλημα ότι ο Μητσοτάκης δεν θα βγει πρωθυπουργός. Αλλά θα καταπιούν τη γλώσσα τους. Έτσι. Αυτή ήθελες να καταλήξεις. Γι' αυτό και λέμε, γκρέμεις το κήπεδο τώρα. Ναι, καλά το πάνε. Και τη βραδιά που θα βγει ο Κούλης. Πάντως σίγουρα δεν είμαι με τον άλλον. Γιατί, Μαρία, αμφιβάλλεις? Τι να αμφιβάλλω? Ότι τι? Ότι η επόμενη κυβέρνηση, η κυβέρνηση δεν θα είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Κράτα μικρό καλάθι. Συμφωνώ. Γι' αυτό και λέω, να γκρεμίσει τώρα το γήπεδο. Ναι, ναι. Και τη βραδιά, που θα πάει ο Κούλης στο Ζάπιο, το πρώτο ανακοινώσει θα είναι να γίνει το έργο το στάδιο της Τούμπα. Θα φάτε καλά. Σήμερα υπάρχει δύσκολο παιχνίδι για την έξω η γρανίτης από τον ΠΑΟ. Με τον Ατρόμητο. Αυτό. Πες πώς το βλέπεις για να πάμε στον επόμενο. Πες. Είναι δύσκολο. Δύσκολο. Αλλά αν έχεις κερδίσει ένα 0 εκτός έδρας και αποκλειστείς, μη συνεχίζεις. Έτσι. Δεν βαρέθηκες να με συναντάς το τελικό σου ριχνοφάπες. Κοκκίνησε ο σβέρκος σου. Πάλι δες πρόκριση. Τα θέλω. Καλά, δεν τρέπεσαι λίγο.
δεν τρέπεσε λίγο. Τέλειο που έχει τραπεί. Τέλειο ποπούλι σου. Κύριε Κώστα, πού να έχουν τροπή αυτοί οι ξαφνικοί άνθρωποι. Τέλειο ποπούλι σου. Στο φιλάω από το 83 αυτό. Πες το ξανά το τελευταίο, δεν ακούστηκε. Πες το ξανά το τελευταίο. Όταν το 63-64 ο Παναθηναϊκός έκανε το double, ο Άρης ήρθε έκτος, ο Πιερικός πέμπτος και ο όγδος. Ναι. Ο Πάο! Μια φορά στα 70 χρόνια! Δεν του κλέβαν το πρωτάθλημα εκείνη τη χρονιά! Τι λέει ρε φίλε! Άσε γιατί εσύ πήγες με Βίζαντα, είχες κάτι τέτοιο περίεργο, να ξέρεις. Πρόσχετη Τσαλτίδη. Δεν του κλέψαν το πρωτάθλημα. Κάτσε, αυτό είναι του Παναθηναϊκού με χάρη. Επόμενος. Ευχαριστούμε κύριε Κώστα. Πάντως 11 γκολ σε μια χρονιά δεν μου ρίξες. Κύπελο και πρωτάθλημα 5 και 6. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα. Εσύ επέτρεψε. Ναι, καλά, εντάξει. Ναι, καλημέρα αδερφέ, όνομα και ομάδα. Καλημέρα. Καλημέρα αδερφέ, όνομα και ομάδα φίλε. Έλα, Ορέστης. Ορέστης, ο παδός του. Του Άρεος. Του Άρεος. Πάμε ωραία σε Μύρου. Ναι, πήρα για σένα μόνο για τα Όσκαρ, αυτό που είπες πριν, έτσι, το μήνυμα που ήθελες κιόλας να βγω να σου πω. Καταρχήν συγχαρητήρια για την Ολίβια Κόλμαν, τίμιο, τίμιο. Ωραία, εσύ τώρα καταλάβω ποιος είσαι ρε, ο Αριανός, sorry, συγγνώμη. Ναι. Τίμιο, δεν λέω. Ναι. Ένα αυτό στο δίνω, δύο. Ναι. Ρε φίλε, πόσο διεστρεβλώνεις την αλήθεια. Τι, πολύ. Τα ίδια τα λόγια σου. Τι, την Παρασκευή είπες. Ναι. Τουλάχιστον πέντε. Το λιγότερο τέσσερα. Το λιγότερο τέσσερα. Αν θέλω λέω να ανεβάσω ποσοστό σημαντικά, πάω στα πέντε. Όχι, τουλάχιστον πέντε είπες. Και δεν είπε σκηνοδεσία των Γκουαρών, είπε ταινία το Ρώμα. Έτσι ο ψευταράς. Μήπως άλλο ήθελες να πεις, εντάξει. Ένα στα τρία ρε φίλε. Ένα έπιασε ρε, άσε το ψεύτη. Θα σκογελάει τώρα, ξέρεις. Άσε το ψεύτη, μα χθες το είπε. Είναι τον Μπουκ. Πιάσαμε ένα στα τρία, το είπε χθες. Είναι τον Μπουκ, είναι να ξέρεις. Σήμερα είναι δύο, αύριο θα πει τρία στα τρία. Είπα ξύπα. Είπα ξύπα. Αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο αυτά. Σε λατρεύω, να είσαι καλά, καλημέρα. Ναι, έλα, ναι, το θέλετε. Ναι, γραμμή. Α, ναι. Πάει ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν κάνει πολύ καλή δουλειά. Ναι. Μαρία, από την Πάει ΠΑΟΚ πήρανε να πας. Γιατί πραγματικά κάνει. Γιατί κάνεις εξαιρετικά τη δουλειά. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, αγαπητοί μου φίλοι. Κύριος Βασίλης, ο παδός του Ηρακλέους. Ο παδός του Ηρακλέους. Σας εύχομαι το καλύτερο. Καλή εβδομάδα να έχετε και στους ακροατές. Επίσης, από εμάς. Και εμείς, ναι, εκατοστήστε τους προπονητές φέτος. Πάτε στον 5ο, 6ο, 7ο. Κατά πρώτον, η κατάσταση στον Ηρακλή δημιουργεί κλαψίγελο και χαρμολύπη. Ναι. Κλαψίγελο και χαρμολύπη. Αλήθεια λέτε. Λοιπόν, κατά δεύτερον. Απλά να κάνω μια παρένθεση. Αυτόν κάποιοι Αριανοί τον θέλανε στον Άρη. Μεγάλο μέτοχο. Πάμε παρακάτω τώρα. Το ίδιο κάνει. Εσύ ανέβηκες, άραξες και μετά ανέβηκες και αυτός κάνει το ίδιο τώρα. Εδώ γίνεται οικονομικά ισχυρός και θα ανεβεί. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε μεταξύ του Σάρη και του τερματοφύλακος στην Ελλάδα λύνεται εύκολα. Για πες μας πώς, άντε, να ασχοληθείς, είναι βασικό θέμα αυτό, είναι απίστευτο θέμα αυτό, ναι. Επειδή ο καινούριος κανονισμός στους αγώνες του Κυπέλλου δίνει δικαίωμα τέταρτης αλλαγής, ο προπονητής θα βάλει και δεύτερο τερματοφύλακα, θα βγάλει έναν ποδοσφαιριστή και τον τερματοφύλακα που είχε μέχρι εκείνη τη στιγμή στα δοκάρια θα τον βάλει μέσα. Πανέξυπνο. Και σου λέει δεν περνάω μέσα. Πανέξυπνο. Και δεν θα. Πώς δεν περνάω. Αυτός θέλει να παίζει. Εδώ πέρα είπε δεν βγαίνω. Δεν περνάω μέσα. Τελειώνει ρε φίλε, τι κάνει. Τι κάνει, τελειώνει. Σφυρίζει τέτοιο. Σφυρίζει πέναλτι. Και βάζει τρίτο, αυτόνα. Ορίζει πέντε παίκτες και βάζει τον άλλο να παίξει από κάτω. Και το τρίτο, για τον αγαπημένο μου Μάριο, ναι. Ευχαριστούμε πολύ έξυπνο, όλοι εμείς, κύριε Βασίλη, όντως. Εμείς οι ακροατές που χθες το βράδυ, προστέρψην όλων μας, μας ενημέρωσε για τον τελευταίο Ιαπωνέζο Σονγκούν, τον κύριο Τόμο Σάουν. Ναι, το ακούω. Στο μήνυμα, έστειλα μήνυμα στους Αγόρα. Να καταλάβει ήταν ο κόσμος. Ένα ραβούργημα, Μάριε. Ανοίγω, έβλεπα τηλεόραση, ρε παιδί μου. Είναι ο νέος, είναι ο τελευταίος Ιαπωνέζος Σαμουράι και μας το είχαν αποκρύψει. Μπράβο. Είναι καινοτόμο Σάουν. Μπράβο. Ανοίγω ραδιόφωνο, ρε παιδί μου. Δύο και. Μάγο, συγχαρητήρια. Να είσαι καλά, κύριε Βασίλη. Καλημέρα, καλά. Που να έχετε καλά. Και καλή συνέχεια. Γεια σας, κύριε Βασίλη. Πάμε στον ακροατή, μην περιμένουμε, είναι άδικο. Καλημέρα. Ναι. Ναι, καλημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα, όνομα και ομάδα, αδερφέ. Κώστας λέγομαι, από Κοζάνη. ΠΑΟΚ είμαι. ΠΑΟΚ, από Κοζάνη και ΠΑΟΚ, απίστευτο, ναι, ναι. Όχι απίστευτο. Έτσι ναι. Τα λέει τώρα. Ναι. Η Κοζάνη μόνο ΠΑΟΚ είναι. Ναι, καλά ξέρω ότι. Καμιά δεκαριά Παναθηναϊκούς ξέρω, Αριανούς ξέρω, Ολυμπιακούς ξέρω. Στο κέντρο, στο Super 3 Κοζάνης πάτε. Τι? Σε μένα όχι αυτά. Τι σε εσάς όχι. Δεν είναι στο κέντρο της Κοζάνης στο Super 3. Ναι, στην τσιμισκή της Κοζάνης το λένε. Είναι αμιλητέα ποσότητα. Εδώ πριν είπα, κοιτάξτε, ήδη κάνατε, ήδη το αναιρέσατε. Είπατε μόνο ΠΑΟΚ. Τώρα είπατε ότι είμαστε αμιλητέα ποσότητα. Είναι στο κέντρο της πόλης. Στο πιο κεντρικό σημείο της Κοζάνης. Εντάξει, πρόποδες, ναι. Θα συνέχισε. Εννοώ... Σε κομπή πήρες μάλλον, ναι. Όχι, όχι. Εννοώ ότι η πλειοψηφία στην Κοζάνη είναι παοξίδες. Η συντριπτική πλειοψηφία. Ωραία, χαιρετίζω τη γυναίκα του κουνιάδου μου που είναι κοζανίτισα, μέσα από την Κοζάνη. Τη Χρυσούλα που είχε γενέθλια προχθές. Να της ευχηθούμε χρόνια πολλά. Και καλά και ευτυχισμένα, να είναι καλά. Και χαιρετίσματα στο ΣΟΕ εκεί στην Κοζάνη. Πού είναι ο Λιάρης. Πάμε παρακαλώ, κύριε Κώστα. Πάμε, Κώστα μου, πάμε. Εδώ τα καφενεία και οι καφετέρειες όταν παίζει ο ΠΑΟΚ τρίβουν τα χέρια τους. Πάει αυτό. Ναι. Καλά, πηγαίνω και Αριάννη και εγώ πήγα και για τον ΠΑΟΚ προχθές. Τον ΠΑΟΚ υποστήριζα. Λοιπόν, στο διατάφτα. Ναι. Η καλή πορεία του ΠΑΟΚ μέχρι τώρα, για μένα, καταρχήν είμαι μεγάλο σε ηλικία και βλέπω ξεκάθαρα τα πράγματα. Ναι. Όχι ότι κάποιος άλλος δεν μπορεί να τα δει. Η καλή πορεία του ΠΑΟΚ μέχρι τώρα οφείλεται στην ανυπαρξία του Παναθηναϊκού, στο κακό χάλι της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού. Α, σ' αγαπάω. Και έτσι, ορίστε. Σ' αγαπάω, συνέχισε. Και έτσι κλείσαμε τα μάτια μας στις δικές μας αδυναμίες. Σωστό. Όπως. Θα γίνω σαφής. Ναι. Προχθές, άσχετα αν δεν έπαιξε μπάλα ο ΠΑΟΚ, πάλι τη νίκη του την κλέψανε. Για μένα προσωπικά. Γιατί ο Άρης μόνο ποδόσφαιρο δεν έπαιξε. Είχε μια, έτσι, ένα πάθος, ένα αυτό, το οποίο πάρα πολλές φορές ήταν σε αντιαθλητικά πλαίσια. Και έρχομαι και λέω τώρα... Συγγνώμη, ο Άρης ήταν με τα κίτρινα και τα μαύρα. Αντιαθλητικά πλαίσια έχει ο Μάτος που πάτησε το Λάρσον, έκανε κλωτσιά στον Κορκούτ. Αυτοί είχαν αντιαθλητική. Άστο να τελειώσει, θα λιποθυμίσω. Άστο να τελειώσει. Να δω να λιποθυμίσω μέχρι να τελειώσει. Ναι. Τώρα αρχίζει να σε μισεί σιγά σιγά, Κώστα. Συνέχισε. Τώρα κοίταξε να δεις. Ο Βαρέλα έκανε φάουλ και έφαγε κάρτα, ή ο Μάτος που τον έδειξε την κάρτα δεν ήταν. Ο Τζανακάκης και ο. Ο Μάτος στη φάση που λέτε ότι δεν είναι, ήταν κόκκινη. Πάει με τη σκαριά στο πόδι του παίκτη. Τρελό και λέτε τρελό, δεν είναι κάρτα. Δεν διαφωνώ, είναι κάρτα. Α, δεν τελικά διαφωνώ. Είναι. Μάλιστα. Δεν διαφωνώ. Ο Μάτος του κάτω-κάτω είναι επιρρεπής αυτά, έτσι. Δεν διαφωνώ. Ναι. Άρα, αλλά η σχέση με τους διαιτητές είναι ερωτική, στην Ελλάδα. Των Ελλήνων διαιτητών με το Μάτος. Είναι ερωτική η σχέση, δεν υπάρχει αυτό. Κοίταξε, άμα πάμε στη διαιτησία, ο ΠΑΟΚ από όλες τις ομάδες, τις μεγάλες ομάδες, είναι πιο αδικημένος. Δεν θα πούμε σε αυτό το πράγμα. Γιατί διαχρονικά. Διαχρονικά. Και φέτος. Ναι, γιατί και ο Άρης χθες goal offside έβαλε. Ναι, αλλά υπάρχει πέναλτι. Ναι, όντως το ξεπερνάμε εκεί. Υπάρχει πέναλτι πριν το offside. Πέναλτι στον Τικίνη πριν το offside στην ίδια φάση. Κεφαλιά από τα 52 εκατοστά. Εγώ, Κώστα, περιμένω να πεις τις αδυναμίες. Είπες. Ναι, εγώ θέλω να σταθώ στις αδυναμίες. Αυτό το πράγμα, ο ΠΑΟΚ αυτής της αδυναμίες, κάποτε θα την πλήρωνε. Έτυχε να είναι στο συμπολίτη τον Άρη, του οποίου και οι σχέσεις μας δεν είναι οι καλύτερες. Θα έλεγα είναι οι χειρότερες. Δεν είπες μια αδυναμία όμως. Πες μια αδυναμία. Αδυναμία. Όταν... Αδυναμία. Πρώτον, χαϊδεύουμε πάρα πολύ τον Λουτσέσκο. Ξύπνα. Δεύτερον, όταν αυτός ο άνθρωπος αρχεί να κάνει τις αλλαγές μετά το 65. Οποτεδήποτε, σε αυτό είμαι πολύ απόλυτος, μπορεί να είμαι 64 αλλά παίζω μπάλα ακόμα με τους παλέμαχους, οποτεδήποτε παίζει ο ΠΑΟΚ ή έπαιξε ο ΠΑΟΚ με Μπίσεσβαρ, Σαχόφ, Κάνιας, φυσικά προχθές δεν έπαιζε, η ομάδα είναι αργή. Ο Μπίσεσβαρ έχει πόσα χρόνια στην Ελλάδα, 4, 3, πέστε μου, δεν θα πω 3, πέστε μου μία φάση που έκοψε αντίπαλο. Μία. Σε όλη του τη διάρκεια. Ο άνθρωπος δεν τρέχει. Είναι καλός παίχτης. Αλλά αν θες να τον χρησιμοποιείς... Μ' ακούτε? Ναι, ακούμε. Προσοχή, Κώστα. Αν θες να τον χρησιμοποιείς, Λουτσέσκου, βάλ τον στην Τούμπα μέσα,
όταν παίζεις με τη Λιβαδιά και δεν μπορείς να βάλεις γκολ, χωρίς να υποτιμήσω τη Λιβαδιά και την κάθε Λιβαδιά, έτσι. Ναι. Θέλω να πω, όταν στριμώχνεις την άλλη ομάδα και την βάλεις μέσα στην εστία, ναι, τότε είναι καλός ο Μπίσεσβαρ. Ναι. Προχθές, πόσες φορές τον έπαιρναν την μπάλα, την μπουκιά από το στόμα που λένε οι παίκτες του Άρη. Και όχι μόνο προχθές, εγώ βλέπω πάρα πολύ και είμαι και ξανά έχω πάρει στην εκπομπή σας και άλλη φορά και είμαι απόλυτα αντίθετος. Ναι, ξέρει μπάλα, δεν το συζητάω, αλλά δεν μπορεί να τρέξει το παλικάρι αυτό. Και όταν τρέχει, τρέχει για να μας κοροϊδεύει. Σε τελειωμένες φάσεις τρέχει. Δεν τρέχει για να... Ήμαρτον, ήμαρτον. Δηλαδή πραγματικά ζητάω να μου πει ο πιο αισιόδοξος παοξής μία αντίπαλη επίθεση που έκοψε αυτός ο άνθρωπος. Μία. Ναι, όταν ξέρεις τι, επειδή ξέρει τόσο μπάλα, είναι από τους λίγους στην Ελλάδα, από τους πολύ λίγους που ξέρουν τόσο μπάλα, λογικό είναι μωρέ αυτό που λένε με τα μακάρι και με τα μάτια κιόλας. Δεν μπορούσε να κερδίσει κιόλας. Να σου πω και στο δημιουργικό κομμάτι. Έλα τώρα, ρε Κώστα, στο δημιουργικό. Δεν παίζει ο Μπίσεσβαρ και είμαστε 20% κάτω. Πιο δημιουργικό. Δεν υπάρχει δημιουργία από το Μπίσεσβαρ. Βαρόμετρο είναι σχεδόν. Εγώ διαφωνώ, παιδιά. Εντάξει, οκ. Okay. Εγώ διαφωνώ. Ξέρετε γιατί διαφωνώ. Για μένα, συμφωνώ με τον Παναγιώτη. Απλά είναι υπερτιμημένος. Είναι υπερτιμημένος. Έχεις στα λόγια μου σιγά σιγά τότε. Άλλο υπερτιμημένος και άλλο να μην το χρειάζει. Αλλά αυτό είναι φαινόμενο στην πόλη όμως εδώ πέρα. Εντάξει. Είναι φαινόμενο. Δηλαδή, μην ξεχνάμε, είναι η πόλη που έκανε πρωτοσέλιδο. Έρχεται το χρυσό παιδί της Μάντσεστερ. Για τον Μπερμπάτοφ, τον Βούλγαρο. Τρίζαν τα κόκκαλα του George Best. Δεν υπάρχει αυτό. Έγιναν πολλά λάθη. Mm. Έγιναν πάρα πολλά ωραία, λάθη. Ωραία, Κώστα, περιμένουν άλλοι τρεις, φιλέ. Είναι άδικο, ναι, περιμένουν άλλοι τρεις. Ναι, απορώ πως ο Σαββίδης ανέχεται αυτά τα πράγματα. Έκανε τώρα το χειμώνα φοβερές μεταγραφές, εγώ πιστεύω και ποιοτικές είναι και θα προσφέρουν. Δεν ωραία, Κώστα, Χρήστο, κλείστον τον Κώστα. Sorry, Κώστα, περιμένουν άλλοι τρεις, είναι άδικο, πάρα πολύ άδικο. Τέσσερις! Φίλε, τι κάνουμε, πάμε διάλειμμα, Χρήστο, τι κάνουμε. Όχι, παιδιά, όχι, σέρι. Πάμε, σέρι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Σέρι. Πάμε μόνο σέρι. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σας. Χρήστε, βάλε μηνύματα, Χρήστο. Καλημέρα, φίλε, όνομα και ομάδα. Καλημέρα, Γιάννης Ατρόμητος. Γιάννης, ο παδός του Ατρομήτου. Καλημέρα, Γιάννης, για να πάρει, να σε θυμάμαι. Θέλω να πω ότι ακόμα μαζεύουμε τα αίματα στο Περιστέρι από τη σφαγή του κορυφαίου Έλληνα διαιτητή στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Ναι, ναι. Ελπίζω σήμερα να χρειαστεί να κερδίσουμε μόνο την ΑΕΚ. Ποιος παίζει σήμερα, ξέρεις? Δεν ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα. Φαντάζομαι ότι θα έχει μεριμνήσει ο Κομίνης. Όχι, ο Κομίνης παίζει Ολυμπιακό Ταμείο. Περίμενε. Δεν θυμάμαι ποιος είναι ο διαιτητής της ΑΕΚ. Θυμάμαι όμως, περίμενε, ποιος είναι ο διαιτητής στο ΠΑΟΚ Πανιώνιος. Ποιος? Εσύ. Σιδηρόπουλος. Όχι. Ο Σκουλάς. Φόλο Ολυμπιακός. Βρώμα είναι το παιχνίδι. Βρώμα είναι το παιχνίδι τότε. Άστο να μιλήσει λίγο. 4-0. Τέσσερα, άκουσε με λίγο. Συγγνώμη, επειδή είδα κάτι γκολ. 4-1. Α, μάλιστα. Γιάννη, ακούμε παλικάρι μου, συγγνώμη. Λοιπόν, εμείς δύο πράγματα θα θέλαμε φέτος να είχαμε και θα είμαστε και στη δεύτερη θέση και στη διεκδίκηση του κυπέλλου, αν και ακόμα είμαστε στο κυπέλλο. Ναι. Νομίζω σήμερα θα, τουλάχιστον με 50-50 θα περάσουμε. Ναι. Θέλαμε τον Ουάρντα από την αρχή της χρονιάς και 50-50 τη διαιτησία. Νομίζω ότι θα είμαστε σίγουρα δεύτεροι στην βαθμολογία, γιατί είδατε ότι ξεκινήσαμε πάρα πολύ δυναμικά. Δεύτερος τώρα, πώς θα ήσουν δεύτερος τώρα, μην λες υπερβολές. Δεν είναι υπερβολή, θα σου πω. Ναι. Ξεκίνησαν οι διαιτητές μετά από τη δέκατη περίπου αγωνιστική να μας μοιράζουν κάρτες συνεχόμενα. Να μοιράζουν κάρτες. Ναι. Βεβαίως, με τις κάρτες ξεκίνησαν. Παιδιά, το βαμβάκι, το σφάξιμο με το βαμβάκι δεν είναι. Σου ακυρώνω γκολ, δίνω πέναλτι. Να δίνουν πέναλτι έξω από την περιοχή όπως έδωσε ο Σιδηρόπουλος και εκτέθηκε παντελώς. Γιατί πριν από εδώ, λίγο δεν είχε δώσει πέναλτι στον Ατρόμητο. Και έδωσε πέναλτι. Δηλαδή αυτό είναι ξεκάθαρη αλλίωση αποτελέσματος. Αν είχε γίνει σε μεγάλη ομάδα, θα είχατε βγει όλοι στα κάγκελα. Αλλίωση πρόκριση. Δεν θα καν. Αυτό είναι αλλίωση γενικότερα. Πώς, Παπαπέτρου. Πάμε καλά το παλικάρι. 50-50 θέλουμε. Εμείς δεν θέλουμε τίποτα άλλο. 50-50. Μπράβο, και να πω και κάτι τελευταίο, ρε παιδιά. Εάν ο κύριος Παντελίδης κατάφερε να δέσει κόμπο το Λουτσέσκου, σκεφτείτε τι μπορεί να κάνει ο δικός μας και χωρίς τον Κουλούρη και χωρίς τον Ουάρντα. Ναι. Νομίζω ότι το αίτητο του ΠΑΟΚ θα σπάσει από εμάς την Τούμπα. Και θα το δείτε, εδώ θα είμαστε και θα τα ξαναδούμε πάλι. Γιάννη, από το στόμα σου, παλικάρι μου. Γιάννη, ο μόνος τρόπος να σπάσει το αίτητο είναι να έχει πάρει ήδη το πρωτάθλημα.
Άστο Γιάννη για τον χρόνο. Είναι ένα παιχνίδι, είναι ένα παιχνίδι. 90 λεπτά νομίζω ότι έχουμε πολύ καλύτερο. Ωραία Γιάννη. Ωραία. Πάμε. Άλλη τρεις μα χάσει από τον Παναθηναϊκό και τον Ατρόμητο το παίρνει. Άλλη τέσσερις. Πάμε, πάμε. Όχι, σερί θα το πάρουμε. Πάμε, ναι, πάμε. Παρακαλώ. Εδώ, διάβασε. Ωραίο το μήνυμα. Δεν με πειράζει γιατί πηγαίνω γήπεδο και ξέρω από προσφυγές. Περίμενε. Τι είναι. Και από προσφυγές. Λέει η Αθηνά. Η Αθηνά. Στον 164. Απαντάει. Καλά, δεν είναι καθυστερημένη ακόμα. Τώρα διάβαστο. Είναι. Πώς δεν είναι. Δεν ακούω άλλο τι έχει γίνει. Ωραίο το μήνυμα. Δεν με πειράζει γιατί πηγαίνω γήπεδο και ξέρω από προσφυγές και από προσφυγές. Γιατί παγαίνω γήπεδο. Ναι. Το στέλνει έτσι η κοπέλα. Περίμενε. Γιατί μην τα σκοτώνουν τα φτάρες. Το καλύτερο όμως είναι το επόμενο μήνυμα. Κατάλαβες φασολάκια που θέλεις τις γυναίκες στην κουζίνα. Δεν κολώνω. Αρίστο Νταλικέρι με φωνάζουνε. 164. Αυτό το διαβάζει ο Τσάλτ μία ακόμη φορά. Κατάλαβες φασολάκια που θέλεις τις γυναίκες στην κουζίνα. Δεν κολώνω. Αρίστο Νταλικέρι με φωνάζουνε. Πάμε γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Εγώ είμαι. Ναι, φίλε, όνομα και ομάδα αν θέλεις. Κώστα από Κατερίνη. Ο φίλος του Παπαδόπουλου που απλώνει τα πόδια ψηλά και απολαμβάνει. Κρεπάρα. Αυτός ήταν αγόρι μου. Αριανός. Δεν τον είδα πολύ άνετο την Κυριακή πάντως. Μετά το προχρεσινό σαν να κατέβασες λίγο το πόδι κάτω έτσι. Τα γολαντάκια το έχει κατεβάσει λίγο. Λίγο τα γολαντάκια. Επειδή έχω ένα τώρα με τον προηγούμενο τον κύριο που πήρε από την Κοζάνη, λογικά θέλω να πιστεύω τώρα με όλη την καλλιτιάση, κάτι πρέπει να έχει το νερό εκεί μέσα που πίνουν. Λίγο να το προσέξουν. Μια ανάλυση στην εκάστοτε ΔΕΙΑΚ εκεί πέρα να δούνε. Γιατί αυτά που είπε δεν μπορώ να τα καταλάβω σαν πολύ σόφων. Δηλαδή είδε χθες και για τα μάτια θέλει λίγο κολλήριο ο κύριος λογικά. Είδε χθες δηλαδή προχθές τον αγώνα ότι έπαιζε αντιποδόσφαιρο Άρης. Ναι. Σωστά αυτό είδε δηλαδή. Αυτό μας είπε. Ότι δεν κατέβηκαν στο γήπεδο καθόλου. Και δεν θα είμαι ρηστικός ή να πω ότι δεν παίξανε μπάλα. Προσπαθούν να μας πείσουν ότι όχι έχασε, ότι έφερε ισοπάλι ο Άρης, ότι απλά δεν έπαιξε ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν έπαιξε επειδή ο Άρης δεν τον άφησε να παίξει το παιχνίδι του. Εγώ πρώτη φορά είδα τον Άρη φέτος και πάντα αυτό το θαύμαζα στον ΠΑΟΚ τα προηγούμενα χρόνια, ότι πίεζε πάντα στα 3/4 του γηπέδου. Αυτό που διοργανώνει οποιαδήποτε άμυνα. Δηλαδή όταν αναγκάζω εγώ τον ΠΑΟΚ να κάνει παιχνίδι από τον Βαρέλα, λογικό είναι να μην μπορείς να παίξει. Οπότε ο Άρης αποδιοργάνωσε τον ΠΑΟΚ. Σωστά. Σωστά. Ποιος απάντησε. Εγώ, ναι. Εγώ, ναι. Ωραία, εντάξει. Δεν κρύβεται βασικά ο ενθουσιασμός. Και του έκλεισε τον Κρέσπο. Που ο Κρέσπο βγάζει την πρώτη πάσα. Μα σκέψω, όταν η άμυνα πάει να ξεκινήσει από το Βαρέλα ή από πίσω και το κέντρο το έχει αποκοπεί, πώς θα κάνει παιχνίδι με τους ποιοτικούς παίκτες που έχει μπροστά. Εντάξει, παίρνει, προηγείται επειδή το περιμέναμε κιόλας, όταν το βλέπω, το έβλεπα να έρχεται το 1-0. Λόγω ότι έχει την ποιότητα ακόμα και στην χειρότερη μέρα του να μπορέσει να πάρει αποτέλεσμα. Αλλά όχι τώρα μου λες ότι παίξαμε για την ποδόσφαιρο και παίξαμε σκληρά και κάναμε φάουλ και θα έπρεπε να πάρει κόκκινη ο Τζανακάκης. Ωραία, Κώστα. Στο δεύτερο δεν είναι κάτι το οποίο επιδιώκει να κάνει επίτηδες που φωνάζει για κόκκινη. Αλλά κρέπα, Ανταυτού το πάτημα του ποδιού του, θύμισε μου Χρυσταδικό είναι. Ο Μάτος το Λάρσον. Ο Μάτος αυτό είναι αντίστοιχο με αυτό που ζητάτε στον πρώτο γύρο από τον Ιγκλέσιας. Με τον Άντε, με την Τρίπολη. Φίλε, έχουμε βάλει στο Λαμπαουτάρης το offside του Πρίγιοβιτς με τον Ηρακλή με προπονητή Παντελίδη. Με τον Ηρακλή. Είδε το θόρυβο τον ίδιο. Δεν γράψαν καν ότι είναι offside. Αλλά εδώ είναι 2 μέτρα. Κρέπα. 2 μέτρα. Λες το αυτονόητο. Κρέπα. Πάντως φαντάζομαι, είναι διάγητος ο ενθουσιασμός σου, έτσι. Ξέρεις γιατί σε όλο αυτό, γιατί τρεις φορές παίξαμε φέτος, δεν με κέρδισες, 27 βαθμούς πίσω και παίρνω πρωτάθλημα, δεν χορταίνει τη χρονιά, Δεν μου λες, με 5 ισοπαλίες και νίκες του Ολυμπιακού χάνεις αίτητος πρωτάθλημα. Δεν πειράζει, έγινε αυτό χαλάλι ρε φίλε. Έχω τεντός ήδη τα πόδια ψηλά τώρα και τον ήρεμο να ξέρεις. Ωραίος Κώστα, έγινε παλικάρι μου, να είσαι καλά. Ευθύμησα με τον προηγούμενο που είναι Ατρόμητος και λέει θα σπάσει τα αίτητος του ΠΑΟΚ. Ναι, ήταν καταπληκτικό. Καλά, μην το λες εδώ άνθρωπος. Είχε πελάτη στο μαγαζί και γελούσα και δεν ήξερε γιατί. Ωραία Κώστα, έγινε, καλημέρα. Τα φιλιά μας στην εξωτική Κατερίνη. Επόμενη. Πάντως εγώ θα βοηθήσω τον Άρη να βγει Ευρώπη, κερδίζοντας τον Παναθηναϊκό την Κυριακή. Καλημέρα. 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 Καλημέρα αδερφέ, όνομα και ομάδα. Κώστας, Manchester United, Άρης. Κώστας. Είπαμε και χθες. Α, από χθες. Μπράβο Κώστα, καλημέρα. Κύριε Παπαδόπουλο, και εμείς θα βοηθήσουμε να πάρετε το πρωτάθλημα, κερδίσουμε τον Ολυμπιακό. Άντε, μπράβο, ωραία. Έτσι δεν είναι. Ανταλλαγή προϊόντων. Μεγάλη αγάπη. Δεν είμαστε εμείς σημείο αναφοράς, κύριε Παπαδόπουλε. Εσείς είστε σημείο αναφοράς που είστε πολύ πλούσιοι και φανταστική ομάδα και μέσα στις 3-5 καλύτερες της Ευρώπης. Που δεν χάνετε, έτσι δεν είναι. Οπότε δεν είναι ανάγκη να δικαιολογηθούμε εμείς που δεν σας νικήσαμε. Όχι. Εσείς πρέπει να δικαιολογηθείτε. Ναι, ναι, καταλαβαίνουμε τον ενθουσιασμό. Τρία παιχνίδια που παίξαμε μαζί. Ναι.
τρία παιχνίδια παίξαμε, έτσι. Ναι, ναι. Υπάρχει ένα κοινό σημείο αναφοράς. Ποιο? Το ότι σας κοντράραμε. Ναι, σωστά. Και είμαστε η μοναδική ομάδα που το κάναμε. 60 εκατομμύρια με 4. Ναι, αυτό δεν, ναι. Δεν έχει σημασία. Και ξέρετε γιατί σας κοντράραμε? Γιατί? Γιατί είδατε το παιχνίδι μέσα από τα οπαδικά σας μάτια, οι παίκτες. Μπλαζέ, ναι. Νεοπλουτισμός, δεν είναι ντέρμπι, είστε πανφτωχοι, είμαστε ζάμπλουτοι, δεν υπάρχει τόσο ομάδα, δεν υπάρχει το σύλλογος, αυτά λέγατε. Ναι. Και γι' αυτό η ομάδα σας δεν έπαιξε καλά, σε εισαγωγικά, με εμάς. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι έπαιξαμε εμείς καλύτερα. Και στα τρία, και Χαριλάου. Και στα τρία, ναι. Άμα. Κοίταξε, και στο Χαριλάου, ναι, εγώ θεωρώ ότι ήταν δίκαιη η νίκη σας, παρ' όλα αυτά, πέναλτι και τα λοιπά, αλλά κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Το Χαριλάου. Επάνω στις λεπτομέρειες κρίνουν τα παιχνίδια, ρε φίλε. Στο Χαριλάου είναι παιχνίδι ορισμός για εσύ. Έχεις δει πολλά ΠΑΟΚ 4-0 και ΑΕΚ 4-0. Δεν έχει πολλά. Και μάλιστα τα 4, τα 6, τα 5 έρχονται εκεί που δεν τα περιμένεις. Όταν πας με το ύφος στον Μπλαζέ, εκεί πάντα στραβώνει. Και αυτό θα μπορούσα να το πω και για τη δικιά μου ομάδα, έτσι. Δεν το λέω μόνο και για, για τον ΠΑΟΚ. Και αν το έκανε και η δικιά μου ομάδα σε μια αντίστοιχη περίοδο, ας πούμε, το ίδιο θα έλεγα. Ότι πας και θα πάρει σίτα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ είμαι ικανοποιημένος για το χι, με τον τρόπο που ήρθε, γιατί στο 85 με στην Τούμπα να χάνεις, θα μπορούσα να είμαι χάσει. Ναι. Με το 1-0, να μην είχαμε βάλει τον γκολ. Από εκείνη η ικανοποίηση και όχι ο ενθουσιασμός. Ο ενθουσιασμός έχει να κάνει με την ψυχή του ποδοσφαίρου. Το ότι υπάρχει το ποδόσφαιρο, ασχέτως τα budget. Έτσι, γιατί τελικά αποδείχτηκε ότι δεν παίζουν ρόλο τα λεφτά τόσο. Ιδιαίτερα στα ντέρμπι. Τα πολλά παίζουν. Ιδιαίτερα στα ντέρμπι. Μαρία, ναι. Ένα σύνθημα που φωνάζουν οι οπαδοί της Λίβερπουλ και δεν το γνώριζα, ναι. Στους δικούς μας οπαδούς. Το έχεις υπόψη σου για το ατύχημα στο Μόναχο. Με το Μόναχο. Ναι. Χίλια μπράβο. Το είδα προχθές. Χίλια μπράβο στο Sky. Συγκλονιστικό αφιέρωμα. Το με μετάφραση. Δεν το γνώριζα. Δεν το ήξερες αυτό. Δεν το γνώριζα. Αφήσατε κουβάδες μέσα στο χιόνι. Είστε οι μόνοι που αφήσατε στο χιόνι. Who is lying και μαζεύετε με τις κουβάδες. Κώστα, σε άκουα με τις ώρες. Who is lying on the runway? Who is lying on the snow? Must be baby boys making all that fucking noise. Because they can't find the way back home. Και μόνο ναι. Που το λέω ντρέπομαι. Με αυτό τι έχει γίνει. Η Leeds United έχει τιμωρήσει δύο οπαδούς της όσο ζούνε να μην πλησιάσουν το Elland Road. Δεν το σηκάνει από όσο ξέρω ακόμη η Liverpool. Έχει επιληθεί του θέματος. Η Liverpool όλη και εκεί θα το τραγουδούσε. Ναι, έχει επιληθεί του θέματος. Η αγγλική δικαιοσύνη, ώστε αν ξανακουστεί, όποιος συλλαμβάνεται να τιμωρείται. Νομίζω με τριετή ή πενταετή φυλάκιση. Εντάξει, και η δικιά μας η απάντηση, ας το πούμε, για το Χέιζελ είναι εμετικά ανατριχιαστικό. Για ποιο, για ποιο? Για το Χέιζελ, τι είπες. Η δικιά μας η απάντηση για το Χέιζελ ότι είστε φωνιάδες είναι φλωριά. Δηλαδή είναι φωνιάδες, δεν είναι κάποιο σύνθημα ιδιαίτερο. Όχι, εκεί είναι άλλο. Δηλαδή δεν μπορούν να συγκριθούν. Εκεί είπε τα πρωταθλητριών που αποφανάζουν πατέρα. Έχει διαφορά. Τραγουδάνε αυτοί. Το έχουμε κερδίσει 5 φορές. Εμείς δηλαδή. Και τραγουδάνε δική μας. Εμείς 3 φορές χωρίς να σκοτώσουμε κανέναν. Αυτό. Θες να πεις. Ναι, ναι. Έτσι ναι. Ακριβώς είναι. Μου έκανε τρομερή εντύπωση, δεν το είχα ξανακούσει. Μπράβο στον Sky. Ο Sky Κυριακή πήρε τα σόβρακα του Open, το καθάρισε σαν αυγό. Μακάρι. Συγκλονιστικό αφιέρωμα United Liverpool, ναι, ναι. Ξεκινώντας από τη το... βιομηχανική επανάσταση. Και, ναι. Μέσα, και το τραγούδι μέσα από την κερκίδα κινηματογραφημένο, έτσι. Ναι, από μέσα βέβαια. Ναι, ούτε ναι. Τίποτα, ας το πούμε, μοντάζ και τίποτα. Μέσα έτσι. Από την κερκίδα τραγούδι. Ωραία. Ωραία, Κώστα, να είσαι καλά, παλικάρι. Καλημέρα. Πώς είναι, Χρήστο, τρεις, περιμένουνε. Τρεις, πάμε, καλημέρα. Παναγιώτη, άστα, μην αγχώνεσαι, αγόρι μου. Ναι, καλημέρα. Αφού άστα. Πέσα, Παναγιώτη. Πέσε, φίλε, κέρδισε το χρόνο. Λέλα. Κέρδισε το χρόνο. Φεύγαινο, 10 λεπτάκια έχετε για άριστα. Καλημέρα, άκη. Παναγιώτη. Δεν θα πάτε στα μηνύματα, παλικάρι μου. Ναι, δύο, έπεσε ο ένα. Πάει. Καλημέρα, πάμε. Πάμε, επόμενο, καλημέρα. Γεια σα. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι. Δώσε να γράψω, φίλε, λίγο. Όνομα και ομάδα. Όνομα και ομάδα, φίλε. Να γράψω, είπα, να γράψω, όχι να πω. Εδώ, ένα χαρτάκι, Μαρία. Ναι, καλημέρα, όλα μίλα, φίλε, ομάδα. Μίλα! Εμένα λες. Μάλιστα. Ναι, παλικάρι μου, πάμε. Ναι, ναι. Έλα, Ηρακλειδέας είμαι. Μα, ο Δημήτρης. Ναι, ναι, ναι. Πάμε, Δημήτρη. Πάμε. Θέλω να πω σήμερα κάτι για τον Ηρακλή. Ναι, ο Ηρακλής γιατί, γιατί, γιατί καλά, είναι... Ναι, να μιλήσω, ακούγομαι. Ναι. Ναι, λοιπόν, για τη Β' Εθνική θέλω να πω κάτι. Η Β' Εθνική είναι η χειρότερη που υπήρχε από το παρελθόν, αυτή η Β' Εθνική. Και όμως ο Ηρακλής δεν μπόρεσε να κάνει τίποτε. Ο λόγος που δεν μπόρεσε να κάνει είναι... Α, εννοείς πιο αδύναμη. Φυσικά, αφού είναι, δεν είναι καλές ομάδες. Διαφωνώ. Είναι. Δεν έχει καμία σχέση με τη Β' Εθνική που έπαιζε ο Άρης, φίλε. Ναι, δεν έχει, έχει όμως πέντε η ομάδες... Η Γ' Εθνική
με Καβάλα και Πανσεραϊκό ήταν πιο ανταγωνιστική. Συμφωνώ. Εμείς χάσαμε την άνοδο και είμαστε σε αυτή την κατάσταση λόγω προπονητών που έχει περάσει μία μόδα, αυτοί που βάζουν τα λεφτά, να μην μπορούν να μιλήσουν σε κάποιον. Τι να μιλήσουν. Εδώ υπάρχουν προπονητές που κάνουν λάθη και είναι και εις βάρος τους, κάνουν λάθη, Μάρια. Χρησιμοποιούν, έχουν αιμονές με παίχτες, δεν ξέρω για ποιο λόγο έχουν κάτι αιμονές, και ενώ τους υποδεικνύει όλο το γήπεδο, τους φωνάζει να κάνουν αλλαγή και τα λοιπά, και επιμένουν εκεί. Σαν συνέπεια έχει να χάνουν αυτή τη δουλειά τους και παράλληλα να χάνει η ομάδα βαθμούς. Εγώ αν ήμουν πρόεδρος θα τους έδιωχνα με το πρώτο να πούμε αυτούς εδώ πέρα. Αυτό κάνει, όταν έχεις παίχτες, όταν έχεις παίχτες μέσα που δεν τρέχουνε, που δεν μπορούν να βαρέσουν ένα φάουλ, δεν μπορούν να βαρέσουν ένα κόρνερ, είναι σαν να παίζεις με 9 παίχτες, ρε φίλε. Επόμενο είναι ότι θα χάσεις. Όλη η πίεση μαζεύεται στην άμυνα. Αυτό έπαθε ο Ηρακλής. Χρησιμοποιείς ποδοσφαιριστές που δεν τρέχανε. Μπροστά όταν παίζουν, που πάνε στο Καφτατζόγλιο εμείς και τους βλέπουμε, οι μπροστινοί, δεν παίζουν καθόλου άμυνα. Αφού το βλέπει, δεν παίζει. Δεν ξέρω, το φωνάζει, το φωνάζει, τρέξε να μαρκάρεις. Να μαρκάρεις, τρέξε με κατοστάρια. Και δεν τρέχουνε. Γιατί δεν το βγάζει. Ναι. Θα πω ένα παράδειγμα για να γίνω σαφής. Είμαστε με τον Ατρόμητο, παίζουμε και χάνουμε 6-1 στο κύπελο. Ναι. Έχει τον τερματοφύλακα εκείνον τον περίεργο που είχαμε. Τον Κασίγιας. Ο Κασίγιας. Τον Αμπάρι, ο Κασίγιας Ελλάδας. Ναι. Ο Αμπάρις. Το παιδί δεν μπορούσε, τρώει τα δύο γκολ, το φώναζε όλο το γήπεδο τον προπονητή, τον Βοσνιάδη, βγάλτονα, και αυτός έσπανε πλάκα να πούμε, μας απαξίωνε. Λάθος μάτσε πήρες. Τι λάθος ρε φίλε, εκεί δεν ήσουνα. Ήμουνα, λάθος μάτσε πήρες. Ναι. Τι να το βγάλει. Δεν το φωνάζαμε στο 2-0 να τον αλλάξει. Δεν τον αλλάξει. Στο 3-0. Λάθος μάτσε πήρες. Ορίστε. Λάθος μάτς, πήρες λάθος μάτς. Έχει τόσα μάτς πρωταθλήματος που μας καίγανε κιόλας και εσύ πήρες, ναι, το ένα του κυπέλου. Μη χειρότερο. Εσύ πήρα ένα έτσι παράδειγμα. Εδώ έχει τερματοφύλακες, ό,τι σου τέρνανε γράφανε μέσα και δεν βάζανε παιδιά. Εντάξει, δεν είχαμε τερματοφύλακα. Αλλά λέω ένα χαρακτηριστικό. Ένα κατάλαβα, χαρακτηριστικό, εντάξει, λέω με τον Ατρόμητο. Ναι, ναι, ναι. Όταν φώναζαμε όλοι από έξω, άλλαξε τον. Τι γίνεται, ρε. Τι παίζουν οι μανατζαρέοι, κάνουν κουμάντο, τι γίνεται. Μπάτε, και φυσικά ο άλλος που βάζει τα λεφτά του και βλέπει αυτή την κατάσταση έχει αγανακτήσει. Και εσύ να είσαι. Ναι. Είναι εργοδότης. Έτσι. Όταν δεν κάνεις σωστά τη δουλειά, τι τους κάνουμε. Σωστά. Δηλαδή γίνανε οι προπονητές, γίνανε θεοί, τα ξέρουν όλα. Έτσι. Βάλε αυτό που λέει. Γιατί θα πω και κάτι, υπάρχουν προπονητές που έχουν εμπάθειες, που έχουν συμπάθειες ή που έχουν νταλαβέρια. Το φύλαθλο, για να ξέρετε εσείς που κάνετε εκπομπή, το φύλαθλο δεν το νοιάζει να πούμε αυτό. Το φύλαθλο το νοιάζει που θα μπαίνει ο παίχτης να δαγκάνει μέσα. Τον οπαδό. Δεν το νοιάζει άμα μιλάει με το συμπαίχτη του ή δεν μιλάει. Σωστό. Εμάς μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, μας ενδιαφέρει ο στόχος. Ωραία, Δημήτρη. Έγινε παλικάρι μου. Επειδή περιμένουμε και άλλοι δύο, να σε καλά, καλημέρα. Καλό. Μουσικά σήμερα και όσοι σήμερα δεν βάζει τίποτα από κάτω. Καλημέρα. Εγώ άκουσα το Ματζιούκι πρώτη φορά, είπε 10 μάτς του Ηρακλή με τις αποδόσεις στο στοίχημα. Και έλεγε ότι κάτι νίκες είναι 5 και κάτι ήττες είναι 8 και 10 και 12. Τι του έλεγα στον Ηρακλή. Ο Γιώργος. Ναι. Ο Γιώργος το είπε, όχι εγώ. Ναι, ναι, ναι. Περίεργα αποτελέσματα. Ο Ηρακλής του χρόνου θα πάρει το πρωτάθλημα περπατώντας. Περπατώντας του χρόνου. Τι θα κάνεις, Μάρη. Καλημέρα, πρώτο τελευταίο. Όχι, στη Β'. Δύο έχουμε και Χρήστο. Δύο έχουμε. Πρώτο τελευταίο, φίλε, καλημέρα. 5 βαθμούς, το ξέρω. Δεν πέσει. Ναι, καλημέρα. 5 βαθμούς να πας στην Ερασιτεχνική. Αν βγεις 11ος, παίζεις τη Γάμα Εθνική. Ναι, το ξέρω. Έλα, φίλε. Πάει αυτός. Τελευταίος. Καλημέρα. Ναι, εδώ με το Δαλτήρι μας, εντάξει. Ναι, εντάξει, η εκπομπή ήταν τρομερή μέχρι που θα βγει. Τρίτος Ηρακλειδέα σήμερα, Γιώργος το Ρόντο, σε λατρεύω. Εδώ με τον Δαλτήρι είμαστε. Εγώ είμαι, παιδιά, να με βγάλω στον αέρα έτσι απροειδοποιητά, περίμενα και στην αναμονή να βγω. Έτσι. Είπες την αλήθεια εκτός αέρα, μπράβο. Εντάξει, τώρα αυτό δεν έπρεπε να ακούσεις στον αέρα. Ότι είμαστε μαζί, γιατί, επειδή είπα την αλήθεια. Σωστός είσαι, Γιώργο μου. Οι ιδιώτες να πούμε τώρα κάνουν εκπομπή ποιότητας, να πούμε, και υψηλής τέχνης, και έσχει εδώ, έσχει πουλά σε παδίλη και τώρα που εκνευρίστηκα να πούμε. Ποιος πουλάει παδίλη, ο Χρυσάνθος. Εσύ ποιος, εγώ που τα άλλα πουλά από δουλειά. Καλά τα λες, αυτός θα πουλάει. Εγώ μη λες. Αυτός θα πουλάει, έχεις δίκιο. Άσε μας μωρέ τώρα που... Εγώ ήθελα να βγω στον αέρα και να πω στον κύριο Ασραμά ότι το λατρεύω και αυτό που είπε... Καλά τώρα του είπες ότι πουλάει ο Παδηλίκη. Για σένα μιλάω, ρε. Ναι, αλλά με αυτός απάντησες. Εγώ απάντησα.
Δεν θα σας ακούω καλά, είμαι λίγο αυτό να μου. Είσαι λίγο αυτό. Για πες τι γάσλα, Μαρία, αυτό που είπες στην Μαρμίτα προσπαθούσα να πάρω τηλέφωνο 800 αιώνες. Αυτό που είπες, το ποδόσφαιρο είναι πάνω απ' όλα χιούμορ, βάλτε λίγο χιούμορ στη ζωή σας. Θα το εφαρμόσουμε όλοι. Ναι, που βγήκανε δύο παοξίδες εστραβωμένοι. Πώς το αντιμετώπισε με χιούμορ το 1-6 την επόμενη μέρα ο Μάριος? Με χιούμορ το αντιμετώπισε εκείνη τη μέρα το 1-6. Αρκετά με τα απαντικά. Που ήθελε να μας δει. Που αν μπορούσε να μας δει θα μας έδερνε. Η ζωή είναι το ποδόσφαιρο, αν θα το δεις είναι χιούμορ. Το ποδόσφαιρο και είναι αυτό, ναι. Όχι, άκουσε με, επειδή ζεις στο Τορόντο. Το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα είναι χιούμορ με τους άλλους. Όχι με τον εαυτό σου. Γιατί όταν κάνουν με σένα χιούμορ, όχι με σένα προσωπικά, εγώ κάνω λάθος. Ποιο χαρακτήρα, δεν λέω για σένα, ρε. Βρε Τορόντο, δεν λέω για σένα. Δεν λέω για σένα. Λέω για τον Έλληνα. Πώς θα αντιμετωπίζει ο Έλληνας το χιούμορ και την καζούρα. Θέλει να την κάνει, δεν θέλει να του την κάνουν. Τι να σου πω, αγόρι μου, εγώ με τους όσους Ηρακλειδείς έχω μιλήσει, έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό αυτοσαρκασμού από όλους τους υπόλοιπους. Με τους Ηρακλειδείς. Κάτσε να μιλήσει Αριανός με τον Ηρακλειδέα ή Παοξής με τον Ηρακλειδέα και να αρχίσει να τον κουλαντρίζει. Θα σε πω εγώ τι αυτοσαρκασμό θα έχει. Εγώ προσωπικά το απολαμβάνω. Καλά, εσύ το απολαμβάνεις. Ο Μάριος μετά τον Ατρόμητο να δεις απόλαυση. Ήταν η ζωή μου κόλαση και την έκανε απόλαυση. Μακρύς. Τα ακούς μακρύς, δεν είσαι το Ρόντο. Δεν σε ονόμαστε. Γεια το Ρόντο. Να είσαι καλά. Έχουμε άλλη γραμμή. Ωραία. Πάμε στα μηνυματάκια που χρωστάμε και πρέπει να είναι πανέμορφα. Λοιπόν, η Αθηνά αυτό το διαβάσαμε, έτσι. Δεν επηρεάζει γιατί παγαίνω γήπεδο και ξέρω από βρισιές και προστιχές. Εισιτήριο και Παπαδόπουλα, εσείς πώς θα παίξετε με ΠΑΟ και Ατρόμητο, ρωτάει ο φίλος Κωνσταντίνος. Με αφορμή την παρουσία του κυρίου Κώστα, του οπαδού της ΑΕΚ, στέλνει μήνυμα από οξύς 164. Γεροχάρτινε, από απόψε θα την ξεσκονίσει στη γραμματική. Νέο μήνυμα του Θουβού. Παπαδόπουλα, ο άλλος ο Ορέστης περίμενε τα Όσκαρ για να καταλάβει ότι ο Μαριούλης Πατερούλης διαστρεβλώνει τα λόγια του. Μου αχαχαχαχα. Σ' αγαπώ Μάρη, το ξέρω παλικάρι μου, να είσαι κατά καλά. Η Αθηνά επανέρχεται στον Παοξή 164 και λέει: γιατί του χρόνου όχι πυρσό, ούτε κεράκι θα σβήσεις. Είμαι συνηθισμένη και να το σηκώνω και να τον σβήνω. Τον πυρσό. Ο 789 είχε καιρό να εμφανιστεί, νομίζω είναι Αριανός. Μάλλον Αριανός. Μάλλον οι παοκτσίδες που γελάνε ξεχνάνε πόσα διπλά έχει πάρει ο Ατρόμητος στην Τούμπα. Αλλά ακόμα κι αν γίνει, οι υπόλοιποι θα λένε ότι το έδωσαν για ξεκάρφωμα. Η Αθηνά επανέρχεται, 21 τίτλους μπάσκετ και 3 πρωταθλήματα ποδόσφαιρο. Γι' αυτό κοίτα να χαρείς τη φιέστα σου. Προς τον 164. Καπάκι ο 164. Ποιος είπε ότι θέλω τη γυναίκα στην κουζίνα? Γι' αυτό σου λέω, έλα και χαρά σου δεν θα είναι μονάχα από το γλυκό κρασί. Μα θα είναι από το άλλο, το βαρύ. Παντρεμένος δεν είπες ότι είσαι 164. Η γυναίκα σου τα ακούει αυτά. Ήταν η εκπομπή σήμερα. Μαγκάκο, τα ακούει η γυναίκα σου. Νομίζω ότι η εκπομπή εξελίχθηκε. Αθηνά 164. Τι του ασφαλούς. Ωραίο όμως έχει να πεις. Με ένα κόφι θα βγάλεις 164. Έτσι σου λέει τι κάνει ο άλλος. Σε μια άτυπη κόντρα. Που πρόσεξε η Αθηνά. Από το κορδελιό λέει και το όνομά της. Yeah. Εσύ 164. Τι? Θα μείνεις στο 164. Πάκο, φοβάσαι μη σε κάνει ντα. Ή 164. Πρέμι ολόκληρο. Βυθός. Παντρεμένη με παιδιά. Βυθός. Ακούς, μυρίζεις, γεύεσαι βυθό. Αγνώστο στρατιώτη 36 στην Πολύχνη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310662376. Με 4 ευρουλάκια, τσιπουράκι και 2 μεζεδάκια. Να ξέρετε, επειδή σήμερα είναι Τρίτη, μπορείτε να πάτε καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή δηλαδή. Όλα τα μεγάλα ψάρια με έκπτωση 30%. Μεσημέρι θα πάω στο βυθό. Το βράδυ όμως θέλω μπέργκερ. Α, μπέργκερ. Πού να σε στείλω, ρε φίλε. Στείλεμε. Μεγάλο Εξάνδρου 16 Σταυρούπολη. Πού είναι αυτό? Πίσω ακριβώς από τη Μολύνη Αριστών. Σωστά μιλάς. Τηλέφωνο επικοινωνία 2310602220. Ναι. Λαχταριστά μπέργκερ, δροσερές σαλάτες. Απολαυστικά σάντουιτς, χόρτασες, όχι. Όχι. Τι άλλο θέλεις? Caesars. Κλαμπ και αμέτρητες επιλογές ακόμη για τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους. Έτσι. Μπες στο ψητό, μπορούμε να το βρούμε και στο Facebook και στο Instagram. Νικητές, παιδιά, υπάρχει και μπες στο ψητό.gr με έκπτωση 10%. Θα δίνουμε και αύριο. Βοζίκης Ιωάννης. Μιχάλης Τσεκούρας ή Τσεκουράς. Αυτοί οι δύο κερδίζουν Ιστηριάκη Αρισάεκ. Ξαναπες το Χρυσανθέ. Γιατί Βοζίκης Ιωάννης είναι ο ένας ο χθεσινός μάλιστα που κέρδισε. Ιωάννης. Ο ένας Βοζίκης. Εκ των δύο χθεσινών κέρδισε. Ιωάννης Βοζίκης. Μιχάλης Τσεκούρας. Έτσι. Παιδιά, θα επικοινωνήσω λίγο Μαρλής μαζί σας. Ακολουθεί εκπομπή ΠΑΟΚ 25. Έτσι.
Απαράδοξο να πηγαίνει στην αγάπη αντί να πει στο σωστό, με το Σταύρο είμαι. Λοιπόν, Χρήστο και όσοι είχαμε και σήμερα μαζί μας. Αύριο προφανώς θα έχουμε κάποιον διαγωνισμό. Δεν κατάλαβα. Θα σου το πω τώρα. Το πω. Γιατί ήταν εδώ. Θα σου το πω. Συγγνώμη, 11 η ώρα θα μιλήσω με άλλον. Θα σου το πω τώρα. Εγώ αναχωρώ σε λίγο το πιπερόν Γεωργίου Παπανδρέου 25 για να χτυπήσω κάνα καλό φαγητάκι. Διλιβεριά το πιπερόν 2310-868-868 μέχρι τις 8 το βράδυ. Αδέρφια, να είστε καλά. Keep on bloody rocking.